Καλησπέρα, users. Καλησπέρα, τρελά αγόρια και τρελά κορίτσια. Έχεις κάτσει εδώ, αγόρι. Εδώ. Πάρε όλη την κάμερα πάνω σου. Πάρε πάνω σου τη φάση. Όλα τα φώτα έτσι. Λοιπόν, σήμερα Παντελής Δασκαλέως και Μάνος Ρυπάρης και περιμένουμε τη Χριστιανά Θάνου, η οποία θα έρθει περίπου σε 5-10 λεπτά. Με το ελικόπτερο. Είναι, είπαμε, είναι σαν τον Αντώνη. Κανάκι. Όχι. Καρκαβίτσα. Χαμήλωσε, βράκου. Πάρ το χέτσι εδώ εκεί. Είναι σαν τον. Πες τον αρέα, Αντώνης Καπετόπουλος, Αντώνης. Πανούτσος. Πανούτσος. Λοιπόν, σαν τον Αντώνη Πανούτσο, καθυστερεί και η Χριστιαν. Θυμόμουν τον Αντώνη Πανούση του Νίκο Ελέφαντου. Έλα τώρα, μέρα Football Manager 2015, τα πάντα όλα. Έχουμε διαγωνισμό FM 2015 Beta Keys. Έχουμε νέα overlays που βλέπετε. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα γιατί μετά θα σκάσει το gameplay overlay. Εκπομπή users 8 με 10 κάθε Παρασκευή και τι κάνουμε. Παίζουμε. Πρώτα συζητάμε την επικαιρότητα. Και μετά παίζουμε. Και μετά παίζουμε. Γύρω στις 8.30 ξεκινάμε να παίζουμε. Δηλαδή μέχρι να έρθει Χριστιανό. Να σου πω κάτι. Το FM έχει απολωναρά. Γιατί άμα έχει θα παίξω και εγώ ρε παιδί. Έχει Α και Β εθνική. Άρα, θα... Άρα έχει απολωναρά. Να πατήσουμε λίγο την ΑΕΚ και τώρα εκεί μας αφήσανε με 10 παίχτες τώρα για να κερδίσουν εκεί με την γκολοδιαιτησία. Τώρα βάλανε εκεί. Στο τέλος. Μέχρι στον κόλπο που μας βάλαν ήμασταν με 9 παίχτες τα γατάκια τώρα εκεί. Καλά, τον έχουν σκίσει το βέλη, τον έχουν σκίσει οι διαιτητές, τον έχουν τσεκουρώσει. Γεια σου Βαλιμίτη με τις βρυσούλες σου. Ε996. Θα πούμε οι δυσούλες μέχρι τις 8.30. Και μετά θα παίξουμε κατά σειρά Football Manager 2015 και Borderlands The Pre-Sequel. Τώρα τη συχνότητα μπορεί να την καθορίσετε εσείς του πόσο θα παίξουμε το καθένα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μισή ώρα Football Manager και... την επόμενη μία ώρα 9 με 10 Borderlands The Pre-Sequel και ή 45 και 45 λεπτά. Έχω τελειώσει στο Borderlands The Pre-Sequel το πρώτο boss και είμαι κάπου στα μισά μέχρι να βρω το δεύτερο. Έχει ακόμη δρόμο. Θέλω λίγη βοήθεια στο pathfinding γιατί δεν το έχω καλά με το ψάξιμο. Το πρώτο boss είναι ποιος ο Devastator, ένας λέει I'm the... Δεν ξέρω, δεν το έχω παίξει το Borderlands, αλλά... Έχοντας παίξει μερικές εκατοντάδες ώρες τα προηγούμενα, νομίζω ότι δεν θα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πρόβλημα το pathfinding. Ναι. Νομίζω ότι δεν αυτό που με ενοχλεί είναι ότι μεταβαίνεις από μια τοποθεσία στην άλλη, ξέρω εγώ, και πρέπει να τρέχεις, να τρέχεις, να τρέχεις και έχει το fast. Δεν έχει αμάξια. Το fast travel. Όπως όλα τα άλλα. Στο σημείο που είμαι. Τι, δεν έχει, μου ζωτάει και δεν βρει. Καλά, τώρα είναι νωρίς ακόμα. Νωρίς θα μπαίνεις και στα άλλα. Όχι, δεν έχω βρει τίποτα από χειρό. Καλά, μπορεί να έχει ήδη και να μην το έχει. Όταν λέω νωρίς εννοώ ότι παίζω μια μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει το προσπερνάμε. Να πούμε καλησπέρα σε όσους είναι στο chat. Καλησπέρα σε όλους. Ο Μπάντλερ είναι από τους σπαθάτους, από τους υπότες μας. Όσοι έχουν σπαθιά είναι υπότες. Έχουμε, είναι οι υπότες της στρογγυλής τραπέζης. Μπορώ να το πεις και έτσι. Έτσι. Έχουμε ξεκινήσει διαγωνισμό Football Manager 2015 Beta. Οπότε μπείτε στο gamer.gr και δηλώστε συμμετοχή τώρα. Τώρα. Έχουμε 4 τρόπους. Διαλέγετε και παίρνετε. Δίνουμε 4 beta keys μέσω του site. Δίνουμε 2 beta keys μέσω του Twitch. Ένα σήμερα, έναντι την Τετάρτη στο FIFA 15 live stream. Δίνουμε 2 στο Σέντρα. Μετά από ένα χρόνο θα θυμηθείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Όχι μετά από ένα μήνα. Ποιος, πότε έχει πάρει τελευταίο ακροατή και ρωτήσει για το. Πριν ένα μήνα. Ναι. Θα μας θυμηθείτε ξαφνικά στο Σέντρα. Θα αναστηθεί αυτή. Έχω εγώ εκπομπή τη Δευτέρα. Ωραία. Εντάξει. Θα αναστηθεί αυτή η εκπομπή με μαγικό τρόπο και θα αρχίσει να μας πάρετε. Πάρτε παιδιά κανένα τηλέφωνο τη Δευτέρα. Γιατί δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο. Ναι, στο τέλος θα βάλουμε και εδώ τηλεφωνική γραμμή το οποίο όλο το. Έτσι το ξεχνάω. Δεν θα είναι το κανονικό σταθερό τηλέφωνο που έχουμε για ευνόητους λόγους, αλλά θα είναι μια γραμμή, ξέρω εγώ. Θα μας παίρνει, θα λένε. Έλα ρε φίλε, γιατί έβαλες 7 στο Evil Within. Η οποία γραμμή θα είναι ας πούμε από αυτά τα νούμερα του τύπου 212, ξέρω εγώ που είναι για online κλήσεις και τα λοιπά, θα το μοντάρουμε το θέμα ή μπορούμε να το κάνουμε και μέσω Mumble. Θα βάλουμε και ένα 090. Επίσης το overlay, μετά θα δείτε και το άλλο overlay, το που θα παίζουμε game, που θα είναι κάπως έτσι. Έτσι θα είναι. Θα βάλουμε κάποια στιγμή και το email κάτω κάτω. Είναι λογικά εκεί που μπήκε το Twitch. Απλά το βλέπουμε overlay. Καθαρίζει τα παρκέ πολύ ωραία. Για να στέλνετε και το email. Αν και το ξέρετε το email. Γενικά για να απαντάμε και στα θέματα που βάζετε προς συζήτηση την ώρα που συζητάμε τις ειδήσεις της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι έπαιξε αυτή τη εβδομάδα και θέλω το δικό σου σχόλιο. Ναι. Γιατί εδώ βγήκε δημόσια η Microsoft, εγώ τα λέω. Τι είπες τώρα, για πες μου. Βγήκε δημόσια η Microsoft και είπε ότι κάποια στιγμή θα διορθώσουμε το πρόβλημα με το installation στο Xbox One. Τι πρόβλημα έχει το installation στο Xbox One. Το installation στο Xbox One καθυστερεί.
Είναι λίγο πιο καθυστερεί πολύ. Γιατί όμως καθυστερεί, Παντελή? Για πες μου εσύ. Τώρα διάβασες την είδηση. Είναι αργά, Παντελή Δασκαλέλο. Καθυστερεί γιατί η Microsoft. Να ήρθε η Χριστιανά. Η Microsoft είχε προγραμματίσει το Always Online, αλλά το έκοψε τελευταία στιγμή. Αλλά η χρόνη φόρτωση του installation μείνανε γιατί δεν τραβάει απευθεία σε τον Blu-ray όπως το PS4. Είναι όπως το Always Online. Κατεβάζει δεδομένα. Κάτσε να ανοίξω στην Χριστιανά και θα σου πω. Τώρα εδώ. Ναι. Είναι σαν το. Θάψε με όσο λέει. Είναι σαν και αυτό το Always Online, ας το πούμε, που η Sony δεν το έχει. Αλλά για κάποιο λόγο, μέσα online δεν μπορείς να παίξεις ένα game που έχεις κάνει download με PS Plus, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Πρέπει να είσαι always online στο Ιντερνετ για να παίξεις τα game σου. Εντελώς τυχαία. Αλλά κατά τα άλλα, πάλι για άλλη μια φορά φταίει η κακή Microsoft. Έτσι είναι, Μάνο. Δεν με ακούει ο Μάνος, θα επιστρέψει εδώ. Πείτε τα κι εσείς, ξέρω ότι θα πείτε. Τα κλασικά θέματα εδώ πάντα. Δεν πειράζει. Παντελής vs. The World, κλασικά και γενικά τα έχουμε συνηθίσει άλλωστε αυτά. Αλλά τα γατάκια ναι. Της Microsoft. Ναι, θα μου πεις, θα μου απαντήσει αυτό που σου είπα. Ναι, τι θα σου πει. Το Tutorials Online του PlayStation 4 που άμα θες να παίξεις τα games που έχεις κατεβάσει, π.χ. PlayStation Plus, πρέπει να είσαι μέσα στο Ιντερνετ. Εντάξει, επειδή είναι PS Plus. Μα δεν είναι μόνο PS Plus, οτιδήποτε. Καλώς την. Πες ότι έχεις αγοράσει ένα ψηφιακό game, ρε φίλε. Δεν μπορείς να το παίξεις άμα δεν είσαι στο Ιντερνετ. Ψηφιακό. Ποιος αγοράζει ψηφιακά σήμερα? Ποιος αγοράζει ψηφιακά σήμερα? Ποιος αγοράζει. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Σε ποιο κόσμο νομίζω ότι νομίζεις δεν αγοράζει ψηφιακά games? Μόνο αυτά που δεν πωλούνται retail. Αλλιώς, ποιο κοροϊδό θα δώσει παραπάνω λεφτά για να πάρει ένα game που πάει στα καταστήματα και να αγοράζει retail? Υπάρχουν προσφορές, βέβαια, πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, οι οποίες δεν ξεπερνούν ποτέ κάτι καταστήματα όπως το Easy Buy World. Ποτέ. Δεν ισχύει αυτό που λες, δηλαδή όταν έδινε για παράδειγμα πέρσι το Dead Space 3 7 ευρώ, δεν πήγε σε κανένα κατάστημα να το πάρεις 7 ευρώ για να παίξεις. Σου λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό το παράδειγμα μου λες? Ναι, δηλαδή άμα θα βγουν τώρα, περίμενε. Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα games. Άμα θα βγουν και σου πούνε τώρα, βάζουμε 5 ευρώ τον ΑΚ ή 10 ευρώ τον ΑΚ, σου λέω εγώ. Ή κάποιο άλλο τη Sony. Απλά σου ανέφερα το ΑΚ γιατί είναι τη Sony. Γενικά ναι. Και έχουν περιθώριο να κόψουν πιο πολύ. Άμα βγει και σου πει π.χ. προσφορά στον ΑΚ 10 ευρώ, τι θα πάει, να αγοράσει, νομίζεις? Τι θα πάει, να δώσει 30 για να το πάρει σε κουτί? Δεν το νομίζω αυτό που λες, δεν ισχύει. Okay. Και εσύ, εντάξει, digital εποχή έχει πλέον και κάποια πράγματα που λες πως αγοράζει. Πόσα άτομα είχαν αγοράσει τον DriveClub ψηφιακά? Για θυμίσου που είχαμε ήδη μπει στο τέτοιο και ήταν ήδη γεμάτο το Game World με άτομα που το είχαν αγοράσει ψηφιακά. Για ποιο λόγο? Για να το παίξουν νωρίτερα. Ναι. Το θέμα όμως είναι εδώ ότι. Το installation δεν πάβει να καθυστερεί. Δηλαδή, περιμένει το Xbox One μέχρι και 15-20 λεπτά για να παίξει ένα game και στο PS4 φορτώνει σε 2 λεπτά και 3. Μα εξαρτάται το game. Τι το ξέρουμε? Εξαρτάται το game. Ωραία, μιλάμε για game μεγέθους 30 GB, ξέρω εγώ. Π.χ. FIFA 15. Και φορτώνει σε 2-3 λεπτά installation. Δεν κάνει 2 λεπτά installation για 40 GB. Εδώ κάνει 2 λεπτά και το drive. Ναι. Που είναι 7 ή 8 γίγκα. 2 λεπτά για το. Ναι. Δεν κάνει 40 για το γίγκα. Δεν κάνει, φίλε, 3 λεπτά. Να φέρω Killzone Shadowfall, να το βάλουμε, να δεις ότι 40 γίγκα δεν το κάνεις τώρα σε 3 λεπτά. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Θες να κάνουμε μία uninstall τώρα? Να βάλουμε. Έχεις το Killzone Shadowfall, βάλ το, δεν θα το δούμε. Να κάνουμε uninstall το FIFA 15 data, αλλά μην μου χάσεις τα δεδομένα. Το έχω το Killzone. Μόνο αν βρίσκεις τα save data θα. Χριστιανά, θες το κάνεις εσύ να το δούμε τώρα live? Ναι, okay. Πόσα λεπτά κάνει η εγκατάσταση ενός game? Killzone Shadowfall. Ωραία. Λοιπόν, πού να τα βρω? Και το τέρμα δεξιά, κάτω δεξιά είναι. Από εδώ. Κάτω δεξιά, εκεί. Και συγγνώμη τώρα, το πόσο σημαντικό είναι ο χρόνος εγκατάστασης για το game για κριτήριο αγοράς κονσόλες. Δηλαδή τα ακούω αυτά τα πράγματα και τρελαίνομαι. Στο Xbox One έκανε... Έμα ρε φίλε, εδώ αγοράζεις Drive Club και δεν μπορείς να παίξεις online, κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, που βγαίνει όλοι τα πράγματα. Πότε? Τρεις εβδομάδες μετά? Όχι, μία εβδομάδα μετά. Ποια εβδομάδα μετά? Ακόμα δεν έχουν επανέλθει όλοι οι σερβερ σωστά. Υπάρχει ανακοίνωση ότι έχουν επανέλθει. Καλά. Η ίδια η Sony έχει πει ότι έχουμε γίνει ρεζίλι με αυτό το πράγμα. Η ίδια. Εντάξει, βγήκε και πάλι σε μία περίπτωση. Μα ποια περίπτωση, είναι καινούριο game που διαφημίζει. Ήσουν μπροστά. Πόσα λεπτά θέλαν το άλλο να σου λέει για να εγκατασταθεί στο Xbox One? Ήθελε 20-25 λεπτά. Περίπου ναι. Ωραία. Θα δούμε τώρα πώς θέλει το κλείσμα στο Shadowfall. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να κάνει share τα screenshot σου. Να κάνει share ένα screenshot, ρε φίλε, να το δείξει. Αυτό δεν το έχει. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν το έχει. Ένα απλό πράγμα. Ένα αστείο αυτό πράγμα. Δεν το βάλανε. Και λέει, ο Phil Spencer ότι οι developers λέει βρήκαν μια λύση πώς θα το κάνουν. Ρε φίλε, έχει 800 άλλα πράγματα. Έχει να σου βάλει τα achievements όταν παίζεις με το που κάνεις κάτι να στο δίνεις 1%.
Σου λέει σφάξε 200 εχθρούς και τάξε τα achievement εδώ και καθένα που σφάζεις ανεβαίνει. Τάκ το PlayStation 4 αυτά. Θα τρελαθούμε. Όταν μπαίνεις, έχει 8 εκατομμύρια features σε μια κονσόλα. Βρε, όταν μπαίνεις τρόφι δεν το βγάζεις το PS4 πάνω δεξιά. Αγόρι μου, μιλάω για snap. Μπροστά στην οθόνη σου, μπροστά σου. Παίζεις, τα τρόφι σου εδώ, η τρόφι λίστα εδώ, με counter, με τριτή. Πόσο θες 100 zombies για να το σκοτώσεις. Σκοτώνεις ένα. Live. Αυτό το πράγμα το βλέπεις. Όλο στο achievement. Θες βοήθεια για το achievement? Φαπ, snap! Σου δίνει βοήθεια, σε πετάει στο Xbox achievement ή σε άλλο site και σου λέει βρέστο. Μα κοροϊδευόμαστε, μια κονσόλα έχει 7 εκατομμύρια sites και συζητάμε τώρα για το installation. Εντάξει. Όχι, απάντησέ μου αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά, δηλαδή. Εντάξει, τι λέμε, ρε φίλε. Ρε παιδιά, sorry κιόλα που φωνάζω, αλλά τρελαθούμε γιατί κάποια πράγματα. Κάντε uninstall μια. Κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα καταλάβει ο κόσμο άμα δεν τα έχει ζήσει. Τώρα να μου λε εσύ και να μου συγκρίνει για το installation. Όταν μια κονσόλα έχει 7 εκατομμύρια features να κάνει και άλλη έχει 2. Τι άλλο να πω εγώ παραπάνω. Ωραία, για να το. Έβαλα the application will be deleted, έτσι. Για κλείστε. Το έκανε delete. Ωραία, για βγάλω το και βάλω το CD. Το θέμα είναι μην έκανε eject, γιατί θέλει διαγραφή δεδομένων. Ναι. Για βάλε. Okay, για πες. Πόσα λεπτά έκανε η Χριστιανά να εγκατασταθεί το άλλο με το Sandoz Mordor? Ήθελε 20-25 λεπτά minimum. Στο τέτοιο. Στο Xbox One. Ναι. Είχε πάρει πολύ το. Λοιπόν, ξεκίνησε. Μιλάς κατά για το 100%. 10. Βάλε το εδώ να δούμε. Σοβαρή συζήτηση τώρα εδώ, παιδιά. 20 δευτερόλεπτα μέτρησα εγώ και μετράει και το iPhone μου ήδη. Βάλε και να μετράει. Είναι στο 20% στα 20 δευτερόλεπτα. Πόσα λεπτά θέλει να εγκατασταθεί ένα game στο PS4. Πάμε, επόμενη είδηση. Διαγωνισμός Users of the Week. Όταν μπείτε στο Gamer.gr, στη σελίδα μας στο Facebook, όσο πιο πολύ συμμετέχετε από αυτή τη βδομάδα, είτε με σχόλια είτε με likes, κερδίζετε δωράκια. Ο πρώτος της εβδομάδας θα βγει κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Δεν λέμε ακριβώς το που πότε, θα σκάσει σε άκυρη στιγμή. 30-20-50 δευτερόλεπτα κοντεύει στο 50%. Αυτό δεν είναι όλο. Τι, αυτό είναι. Το κύλος σαν το φόλιο. Για να τρέξει, λέμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Μην αγχωνεσαι, όταν θα μπει μέσα, όταν θα ανοίξει. Λοιπόν, οπότε, όσο πιο πολύ συμμετέχετε, κυρίως με comments, αλλά και με likes, καλά, το like το πετάει όποιος γουστάρει, ας πούμε. Έχει σημασία πρωτίστως τα comments και μετά τα likes. Ο νούμερο 1 της εβδομάδας υπάρχει μενού top users στη σελίδα μας στο Facebook, τη βλέπετε και κάτω πλέον. Ο νούμερο 1 χρήστης της εβδομάδας θα κερδίσει το game της εβδομάδας. Για αυτή την εβδομάδα λοιπόν επιλέξαμε το Angry Birds Star Wars για PS3. Α, πολύ ωραία. Αυτό. Εγώ θέλω ένα για το τέτοιο μου, για το Xbox One Angry Birds, αλλά δεν μας έχω δώσει. Αλλάζετε μια καρεκλίτσας. Γιατί? Για θέλω να κάνει μια δουλειά η Χριστιανά στο PC που την κάνει κάθε φορά. Θα αλλάζουμε πάλι. Θα δούμε. Ναι. Okay. Γιατί μου αρέσει αυτή. Πάμε μια αλλαγή. Και να πούμε. Τι έγινε εδώ πέρα, τελείωσε. Πόση ώρα είναι? Πάτα. 1.35 και 20 δευτερόλεπτα αγώνα και 55 σύνολο. Ναι, και τι σου είπα, 2 με 3 λεπτά. Καλά, τώρα δεν του παγώ ότι θέλει 2-3 λεπτά στο PS4. Και αυτό έλεγε. Είναι αδύνατον. Πόσο gigabyte είναι αυτό? Αυτό. Ναι. Αυτό είναι γύρω στα 40 περίπου. Παιδιά, γυρίστε το βίντεο πίσω. Δεν του είπα εγώ 2-3 λεπτά και αυτός μου λέγε αποκλείεται. Συγγνώμη, θέλει τουλάχιστον 5-6. Τι παίζεις με αυτό που έχεις κάνει στον? Τι παίζεις? Ξεκινάς και παίζεις το παιχνίδι. Τι παίζεις? Για βάλε να δεις τι παίζεις. Αυτή τη στιγμή είμαι στο chapter 2. Ναι, δες τι παίζεις με αυτό. Με το install σου. Τι features έχεις ανοιχτά για να παίξεις. Continue campaign. Ναι. Τ' άλλα, δες, τι παίζεις, σου ξαναλέω. Περίμενε. Τι άλλο να έχει. Κάτσε πώς γίνεται. Τρελαθούμε, παιδιά. Περίμενε. Τι θα πει τι άλλα να έχει το game, έχει 50 features. Κάτσε, βάλε να δούμε τι παίζεις. Είναι στο cutscene τώρα. Κάτσε το κλείσω και το ξανανοίξω. Close application. Λοιπόν. Yes. Χωρίς το update. Θέλει charge το battery, φέρε μου το. Θα τα αφήσω εκεί πέρα να φορτίσει. Multiplayer. Έχει, για να δούμε. Continue. Όχι continue campaign. Arena. Energy require. A game update is available. Please try again. Ναι. Offline bots, μπορείς να παίξεις offline με bots, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να εγκαταστήσεις το patch. Γιατί δεν είναι day 1.
Ναι. Δεν είναι day, ένα πρέπει να περάσει patch για να παίξει multiplayer, σωστά. Σωστά. Οπότε... Δεν είναι patch για να περάσει multiplayer, πρέπει να φορτώσει και άλλα δεδομένα για να, ναι, για να παίξει. Όταν ανοίγεις ένα game, ξεκινάς και το παίζεις από την αρχή. Το φόρτωσες στην αρχή. Τέλος. Ωραία, μέχρι να περάσει τα επόμενα λεπτά. Ωραία, λοιπόν, εγώ έχω να πω κάτι, παιδιά, μην αγοράσετε Xbox One, να πάρετε όλοι PlayStation 4 γιατί τα παιχνίδια φορτώνουν. Βρε, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ρε φίλε, κάνουμε συζήτηση εδώ πέρα. Συγγνώμη, κάνουμε συζήτηση. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το ότι εσύ είσαι reviewer, okay, και να μου βάζεις κάποια features τα οποία κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη στο PlayStation 4 και να λες ότι γι' αυτό λόγω κονσόλα είναι καλύτερη. Δεν είπα, είπα εγώ ότι είναι καλύτερη. Και αυτό λες, ρε φίλε. Είπα εγώ ότι είναι καλύτερη. Ας μου γράψεις κάποιος στο chat ότι είπα ότι το PS4 είναι καλύτερο, ναι, από το Xbox One γιατί μπορεί να κάνει installation ή γιατί μπορεί να κάνει service. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είπα ένα απλό πράγμα. Ο κόσμος βλέπει κάθε εβδομάδα την εκπομπή. Καλά, εντάξει. Και ξέρει. Ένα απλό πράγμα. Και ξέρει τι απόψη έχει ο καθένας για τη μία και για την άλλη. Το ξέρει πολύ καλά. Είπα ένα απλό πράγμα. Καλά, εντάξει. Το οποίο. Δεν συνεχίζω την κουβέντα. Κάτσε, να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Να σου πω ηρεμιστικά σε λίγο. Ένα απλό πράγμα το οποίο το έχει μία κονσόλα. Και που είναι το να γίνεται εγκατάσταση του game μέσα από το Blu-ray, να μην κατεβάζει τίποτα online. Και ένα δεύτερο, το ότι μπορεί να κάνει share τα screenshots. Έστω για να πει ένα φίλο ότι έκανα share και ότι έκανα αυτό το, ότι πήρα αυτό το achievement. Δεν το έχει το Xbox One. Και πάει ο Phil Spencer και δηλώνει ότι οι προγραμματιστές μας δουλεύουν πάνω σε αυτό και ότι βρήκανε μια λύση, λέει, πριν από μια εβδομάδα και ότι θα καταφέρουν να το κάνουν. Ένα απλό πράγμα το οποίο το έχει διαλυθεί όλα. Και εσύ μου λες ότι στο Xbox One κάνεις extra πράγματα στα achievements. Δεν σου λέω για αυτό. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και το Xbox One είχε 8 μήνες πριν. 8 μήνες, εντάξει. Είχε πολύ πιο πριν το να κάνεις upload τα βίντεο σου, να τα κάνεις edit και να τα βάζεις στο YouTube. Και τα βγάλανε. Το share factor. Το βάλανε με καθυστέρηση. Το βάλανε μετά. Φλακία τη Sony. Ωραία, τότε εντάξει, τι συζητάμε τώρα, συγκρίνουμε. Η Sony νομίζω δεν έχει ούτε με YouTube integration ακόμα. Ακόμα δεν έχει. Ωραία, και. Ναι, άλλο ρε παιδί μου να κάνεις, να βάλεις ένα connective μια υπηρεσία και άλλο ένα απλό πράγμα, να γίνεται εγκατάσταση μέσω του Blu-ray. Ναι. Για μένα δηλαδή, μην απορρεί κανείς γιατί οι πωλήσεις του Xbox One είναι πιο κάτω, τη στιγμή λοιπόν, που του λείπουν βασικά πράγματα. Δεν, είναι βασικά, δεν του λείπουν οι πωλήσεις, δεν λείπουν επειδή δεν κάνεις screenshot. Μα δηλαδή, συγγνώμη, μα τα ακούει αυτό ο κόσμος. Ένας άνθρωπος. Συγγνώμη, τα ακούει αυτό ο κόσμος. Κάποιος έχει κρίση. Όποιος έχει κρίση, και είναι, ας το πούμε, και παίζει αρκετά χρόνια βιντεοπαιχνίδια και έχει καταλάβει γενικά λίγο πώς λειτουργούν κάποια δεδομένα στη βιομηχανία, έχει καταλάβει ότι ουσιαστικά αυτό που έχει πληρώσει η Microsoft, okay, είναι η λανθασμένη. Ναι. Και λίγο πιο πίσω. Okay. Είναι η λανθασμένη πολιτική που έκανε στην E3. Ναι. Την προηγούμενη. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Γιατί αν τα βάλεις αντικειμενικά, όταν μια κονσόλα έχει 50 exclusives και άλλη δεν έχει να παίξει τίποτα, έχει Forza 2, ή άλλη σου βγάζει Drive Club που δεν τρέχει online, που το πλασάρουν στο social gaming, που δεν σου τρέχει ακόμα, που δεν έχει βγει το PS Plus Edition, που το έχουν πει 50 μήνες πριν, που ήταν να καθυστερήσει, που η άλλη σου βγάζει συνεχώς games exclusives. Εγώ σου λέω μα δεν είναι ένα game. Σου ξαναλέω με αντικειμενικά κριτήρια, με το pass πλέον και η τιμή είναι η ίδια. Και καλύτερα ακόμα βρει πιο καλά πακέτα με το Xbox One. Έχει και πιο καλά exclusive. Ωραία. Τότε πρόσεξε, οι πωλήσει δεν έχουν διαφορά γιατί δεν έχει τα share, τα screenshot. Μα, κάτι τρέχει. Εγώ σου λέω ότι μήπως... είναι κάποια. Κάτι στα γύφτηκα. Είναι κάποια πράγματα κάτω. Ναι. Πάντα βάλει. Α, τα share, το screenshot είναι μικρό. Ναι. Βάζει το ένα installation. Κάποιο ο οποίο είναι τελείω άσχετο μπορεί να πει. Τώρα το Xbox One τόση ώρα κάνει να εγκατασταθεί. Είναι κατώτερη κονσόλα. Σου λέει ένα άσχετο. Ναι. Και το άλλο ότι η Microsoft, η Sony δίνει προσφορέ. Με τα container να πούμε πάρε με το PS Plus. Ποιες προσφορές. Και η Microsoft δίνει εκτόσεις. Και άλλος δίνει Jabba Games. Οι προσφορές στο PS4 είναι παραμύθι. Είναι παραμύθι. Εντάξει, είναι παραμύθι γιατί δεν έχει exclusives καλά ακόμα. Μα δεν είναι exclusive. Δεν δίνει παιχνίδια, ρε φίλε. Δίνει μαλακίες. Να το πω απλά. Δίνει Rodno Tekken. Ναι. Όταν θα περάσει. Δίνει Fez. Περίμενε. Δίνει Fez. Δίνει Spelunky. Το Fez δεν είναι μαλακία. Ρε παιδί μου, δεν σου δίνει ένα game σοβαρό. Η Microsoft τι δίνει για αυτή τη εβδομάδα, τζάμπα. Η Microsoft σου δίνει ένα μήνα. Σου έχει δώσει το Crimson Drag που ένα game που κάνει 20 ευρώ. Ναι. Οκ. Okay. Δεν κάνει 7. Και ποιο άλλο. Σου έχει δώσει το Halo. Το Halo, πώς το λένε, το Assault, δεν θυμάμαι. Έχει δώσει το Max the Gears of Brotherhood. Έχει δώσει game το οποίο τα παίζει και είναι game
playable και σκεδαστικά. Από Uncharted, από... Και μα μην μου βάζεις PlayStation 3, ρε φίλε. Το multiplayer είναι μόνιμα. Ναι. Αγόρι μου, μην μου βάζεις PlayStation 3. Επειδή το PlayStation λοιπόν δεν έχει καλά εξουλούς, πρέπει να περιμένεις προφανώς το 2015 για να αρχίσει να σου δίνει... Πότε! Περίμενε, να αρχίσει να σου δίνει... Να, να αγόρι μου, γλυκό δεν έχει να σου δώσει τον ΝΑΚ τώρα. Βρε, όχι για τώρα. Για τώρα μα όχι. Τι θα πει για τώρα. Εμάμα δεν έχει καλά εξουλούς, πρέπει να σου αγόρι μου, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή όπως έχει PlayStation 4 και Xbox One, όπως είναι για παράδειγμα που έχω εγώ. Και βλέπω κάθε εβδομάδα τι προσφορές παίζει τη μία και τι παίζει την άλλη. Money money, τα deals with gold που έχει, όταν π.χ. θα αγοράσεις στα 25 ευρώ το Rise, στα 10 ευρώ το Killer Instinct, στα 20 ευρώ τώρα το Need for Speed, στα 30 ευρώ το Titanfall, με έκπτωση τα Season Pass, στα 5 ευρώ τα Indie Games, δεν υπάρχουν στο PlayStation 4 αυτά. Online αγορές, που εγώ είμαι κατά των online αγορών, άμα ωραία, δεν έχεις το physical. Τι σημαίνει, εσύ είσαι κατά των online αγορών. Γιατί μετά θα κλείσουν οι servers. Αγόρι μου γλυκό, και θα κλείσουν τα λεφτά σου. Ποια θα κλέσουν τέτοια, εγώ το αγόρασα το Killer Instinct, δεν κλαίω τα λεφτά μου. Πότε θα τα κλαίω και αν θα τα κλάψω 10 χρόνια μετά που έχω περάσει 100 ώρες με το game. Μπορεί να... Δεν έχουν νόημα αυτά. Μπορεί να πέσει το Xbox Live το PSN, μπορεί να πέσει το Xbox. Ωραία, εκεί έπεσε, ναι. Και ωρα... Γιατί τι σημαίνει. Games που αγοράσες. Το είπες και μόνος, όχι Always Online. Εγώ το PlayStation 4. Το Xbox One δηλαδή, ό,τι έχεις κατεβάσει, το παίζεις. Τα παίζεις ανά πάση στιγμή. Εντάξει, okay. Για τις προσφορές λοιπόν, όταν ξεκινούσε η Sony προσφορές στο PS3, μέχρι δεν είχε καν προσφορές. Έλεγε, σας γράφω στα τέτοια μου. Λοιπόν, λάθος και αυτό. Το είδε λοιπόν και ξεκίνησε ναι. Προσφορές. Ναι, αλλά οπότε, είναι καλύτερη. Λέω, ας περιμένουμε το. Ναι, τώρα εντάξει, στην παρούσα φάση ναι, αλλά ας περιμένουμε το 2015 να βγάλει το PS4. Ναι. Αφού θα έχουν περάσει 2 χρόνια από τα exclusive του, ναι. Να αρχίσει να δίνει NAC, Killzone, να δίνει το. Πες το Indie. Μα οι άλλοι ήδη δίνουν. Είναι games τα οποία δεν έχουν. Είναι... Περίμενε. Βγαίνουν την ίδια μέρα. Εντάξει, θα μου πεις Indie Games, ναι, αλλά είναι game που βγαίνει την ίδια μέρα. Βγαίνει π.χ. το η καινούργια έκδοση του Guacamelee, που είναι ένα Indie Game πολύ καλό, του 8, που είναι multi-platform. Ναι. Βγαίνει νέα έκδοση. Και με το που κυκλοφορείς το Xbox One, το παίρνεις δωρεάν. Την ίδια μέρα. Οκ. Okay. Με το Gold, ναι. Ναι. Gold. Την ίδια μέρα. Δεν είναι game που έχει περάσει 3 και 4 μήνες. Είναι καινούργιο και είναι και καλό game. Δεν το λέω. Αλλά το φέζει είναι μαλαγία που δίνει προσφοράς. Όχι ρε παιδί μου, το λέω από την άποψη οικονομικής προσφοράς που είναι ένα game που το έχω βγει 2 χρόνια τώρα, 3. Θες PlayStation 4, θες να παίξεις κάτι. Για το φέζει λες ότι έχει βγει 2 χρόνια, 3. Λέει πόσο χρόνια. Και το άλλο βγήκε τώρα. Το άλλο είναι τώρα, βγήκε π.χ. 1η Ιουλίου, 1η Ιουλίου πάρ' το τζάμπα. Με τον Gold. Μην το καπανάς γιατί κάνει... Okay. Ναι. Είναι πράγματα τα οποία... Εντάξει, πολλοί κόσμοι μπορεί να μην τα γνωρίζει και γι' αυτό να έχει κάποια. Όχι, ο κόσμος θα αγοράσει με κριτήρια τα βασικά τα games. Εμείς λέμε για τα συμπληρωματικά τώρα. Άμα δεν βγάλει καλά games η κονσόλα, προφανώς και δεν θα την αγοράσει. Εμείς λέμε για τις συμπληρωματικές. Μα αυτό δεν έχει φάνει μέχρι στιγμής στην πράξη. Ναι, το γιατί δεν έχει καλά. Ακριβώς, γιατί είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει το αντίθετο. Προφανώς, αλλά ο κόσμος. Ο κόσμος θα αγοράζει με γνώμονα ότι θα βγει Uncharted 4, θα βγει κάποια στιγμή God of War 4, ναι. Θα βγει, ξέρω εγώ, Sound of the Beast, θα βγει, δηλαδή. Θα βγει το Adventure το. Να βγουν αυτά. Πες το Adventure. Θα βγει και το Φεβρουάριο Bloodborne. Να βγει θα βγει Bloodborne, πολύ δυνατό. Και το Adventure που είχαν πάρει τα δικαίωματα του παλιού, που ήταν από τα καλύτερα όλων των εποχών. Το Grim Fandango. Ναι, και το Grim Fandango και αυτά. Καλά, και αυτά κάποια στιγμή θα δούμε. Για να τραβήξω μια φωτογραφία, δεν έχουμε τραβήξει ακόμα. Δες μια φωτογραφία. Δες από το δικό μου. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση ότι δουλεύουν ήδη οι Red Barrel Studios στο καινούριο Outlast. Α, πολύ ωραία. Που είναι καλό. Δεύτερο Outlast. Έχουμε remaster έκδοση που κυκλοφορεί για κάποιο λόγο την Κυριακή, έτσι δήλωσε η Rockstar τουλάχιστον, μάλλον τότε θα γίνει διαθέσιμη. Remaster έκδοση του Grand Theft Auto San Andreas στο Xbox 360, η οποία θα τρέξει στα 720p με βελτιωμένο draw distance και θα έχει και achievements. Α, μια χαρά. Ναι, για να γιορτάσει τα 10 χρόνια του San Andreas. Λοιπόν, εντάξει. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Frontier Moss, Frontier Defense, ο Titanfall. Οκ. Co-op Mode, μπήκε τώρα, μπήκε δωρεάν. Παιδιά, πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν οι developers στη Respawn Entertainment, ότι κάποιοι πληρώσαν για να πάρουν το Season Pass για να παίξουν κάτι παραπάνω. Παίρνουν απλά maps. Όσοι πήραν το games, παίρνουν δωρεάν συνεχώς updates. Το 8ο update έβαλε Co-op Mode. Έχει βάλει πάρα πολλά στοιχεία, πολλά extra, που σε κρατάνε στο παιχνίδι, δηλαδή σου βάζει σύστημα αξιολόγησης σε κάθε χάρτη και σε κάθε mode με stars ανάλογα με τις επιδόσεις σου, να μαζέψεις τα 3 stars που για παράδειγμα θα μπει ranked play το Νοέμβριο. Νομίζω ότι μετά από αυτές τις αλλαγές, γιατί έπαιξα χθες το Frontier Defense, ναι. Νομίζω ότι αυτές τις αλλαγές, αν δεν δούμε κάτι καλύτερο στους 2 αυτούς μήνες, το Titanfall δικαιωματικά πάει για Game of the Year. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
αν το πούμε με κριτήρια αριθμητικά, θα πρέπει να βάλουμε αντοχή 10 στο game. Πολύ απλά. Συν ό,τι άλλο έχει. Πόσο είπες διάρκεια? Δεν έχει πει. Είχε ήδη τεράστια διάρκεια, αλλά έχει και άλλα πράγματα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Sorry για το... Πάρα πολλά πράγματα. Ενώ διάρκεια του DLC. Δεν είναι DLC, είναι update, το παίζουν όλοι δωρεάν. Είναι δωρεάν ένα co-op mode. Ναι, DLC ρε παιδί μου, δωρεάν DLC, μπορεί να το πεις. Εντάξει. Είναι update του game, εντάξει. Γιατί downloadable content είναι η πλήρης, είναι μην κοιτάς το DLC, είναι συνυφασμένο με το πληρώνω πάντα. Ναι, όταν λέμε DLC εννοούμε ότι κάποιος πληρώνει. Περιμένω να το δω αυτό και το rank play που μου είπες. Ναι, αυτό θα μπει από Νοέμβρη. Ωραία. Το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πιστεύεις ότι θα έχει κάποιο μέλλον στα e-sports μετά από αυτό? Εντάξει, το έχουν πει ότι κάποια στιγμή το σκέφτονται, αλλά νομίζω ότι και με το RAT θα ανοίξει ο δρόμος για να... Ναι, αυτό, γιατί μέχρι τώρα στα e-sports έχουμε Call of Duty, Counter-Strike. Εγώ θα ήθελα να μπει και το Titanfall, δεν ξέρω. Θα ήθελα να... Καλά θα ήταν. Η αλήθεια είναι ότι είμαι μόνο level 12 εκεί πέρα, τραγικό το level μου. Αλλά τώρα με το rank play και το co-op που είπες... Ναι, να πούμε επίσης με το co-op όσοι θέλουν να γκραντάρουν και να ανέβουν level είναι πολύ εύκολο, δηλαδή... Σκοτώνεις το φίλο σου? Όχι, είναι co-op, απλά επειδή σκάνε πάρα πολύ εχθροί, δηλαδή σε κάποια waves μπορούν να σκάσουν 80 titans. 80, όχι όλοι ταυτόχρονα βέβαια, έλα, εντάξει, ναι. Αλλά σκάνε 10-10-10 αναδεκάδες, παιδί μου, titans. Α, ωραία, ναι. Οπότε έχεις ευκαιρία να γκραντάρεις τα challenges πολύ πιο γρήγορα, να σκοτώσεις titans πολύ πιο γρήγορα, σκάνε πολλά minions. Και παίρνεις περισσότερο XP. Παίρνεις περισσότερο XP, κάνεις περισσότερα challenges και ενδεικτικά να πω ότι εγώ έπαιξα σχεδόν 2-3 ώρες το βράδυ. Χριστιανά, μπορεί να πας και πιο εκεί, έτσι. Και ήμουνα generation 2. Α, σωστά. Ήμουνα generation 2 level 7 και πήγα σε 2-3 ώρες level 25 στο δεύτερο generation. Που για να το κάνεις αυτό με multiplayer match πρέπει να φας τουλάχιστον για κάθε... Αντίστοιχη περίπου για ένα co-op match, 5 multiplayer περίπου. Α, γιατί άλογο. Ναι. Είμαστε και με αυτό. Ωραία. Ναι, τώρα σε λίγο, απλά είχα ένα θέμα με το username, δεν χωράει και το όνομα και το επιθετό μου. What? Okay. Ναι. Ναι. Οπότε το έκανα έτσι. How about that? How about no. Γιατί σου πάει, ναι. Είναι και αντρικό κιόλας. Καλά, θα το δούμε μετά αυτό. Ρίξε ένα και αλλάξτε θέσεις μία. Okay. Και συνεχίζουμε. Ρίξε ένα. Ρίξε ένα και αλλάξτε θέσεις. Είναι συστηματικά αυτά, μπορούν να είναι κάτι online πραγματικά. Έλα, πολύ σημαντικό. Έχει ανέβει. Ναι, ναι, πες το αυτό. Game Cafe 6 με ποντικάκι. Από τις πρώτες YouTubers στην Ελλάδα. Παιδιά, δείτε το. Είχε ανεβάσει βίντεο, είχε κάνει account το 2007. Και είχε ανεβάσει βίντεο το 2010 γενικώς. Και πολλά walkthroughs. Γενικά έχει λίγα views, αλλά πιστεύω ότι θα αξίζουν πολύ περισσότερα. Να το πούμε. Ναι. Λιώνει, και έχουμε και demo στο Steam του Gabriel Knight Sins of the Fathers. Ναι. Τη remastered έκδοση που. Εντάξει, μέσα στο χαμό, ούτε εμείς ήδη συνειδητοποίησαμε ότι κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα στο Steam. Η οποία δεν είναι ένα, ας το πούμε, απλά ξέρεις, βγήκε μια πανεκκυκλοφορία. Έχει νέους γρίφους, έχει βελτιωμένα γραφικά, έχει νέο soundtrack. Έχει σχεδιαστεί, ας το πούμε, από την αρχή από την Jane Jensen και νομίζω ότι είναι μια κυκλοφορία. Γιατί μιλάμε για ένα game από τα καλύτερα adventures και γενικά νομίζω τα καλύτερα video games όλων των εποχών. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς μαζί μου, οπότε είναι κάτι που οφείλει να το τσεκάρει κάποιος στο Steam, να το κατεβάσει, να το παίξει. Άλλο. Για το ανεγνεύτηκε μερμένα κυκλοφόρηση για το Unfinished One στο PS4. Yeah. Borderlands The Pre-Sequel, τιτανομέγιστο review από Γρηγόρη Βούλγαρη, τεράστιο review, αναλυτικότατο, περιεκτικότατο, μπείτε να δείτε. Borderlands The Pre-Sequel θα παίξουμε και μετά, αν προλάβουμε, γιατί λογικά τα δύο παλικάρια από εδώ, όχι τα δύο παιδιά από εδώ, όχι παλικάρια. Είδες το Μπέρνους και το... Sorry, συνήθεια. Ο Παντελής και ο Κριστιάνο. Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν θέλουν και τόσο football manager και οι δυο τους έχουν κάνει κόμμα ανάδειο. Κριστιάνο να παίξει football, FM. Κριστιάνο να παίξει football. Ναι. Ωραία, θα παίξω έτσι. Αφού έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες είμαστε πολύ καλές στη στρατηγική, οπότε πιστεύω. Δεν νομίζω ότι το εννοεί. Όχι, δεν θα παίξω. Απλά λέω κάτι που ισχύει, ότι οι γυναίκες έχουμε πολύ καλή στρατηγική. Γιατί έτσι. Ναι. Αλλάζουμε καρέκλες. Χριστιανά, μια καλή στρατηγική, κορίτσι μου, θα σου δώσω να παίξει το Natural Doctrine. Είσαι ok? Ναι, ναι, είμαι μια. Πάμε μια τράμπα πάλι. Πάλι μια τράμπα, έλα. Έτσι. Ωραία. Δώσ' το τώρα.
Και θα ξεκινήσουμε ως εξής. Θα παίξουμε πρώτα Football Match 2015. Παντελή, δες τι άλλο έχουμε από ειδήσεις εβδομάδας. Θα κάνουμε το... την ανασκόπηση. Ναι, να την ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και λίγο το chat, βέβαια. Όσο εγώ θα φορτώνω Football Manager, πώς λέγατε, ναι. Όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε. Έλα, εσύ Χριστιανά, το έπαιξε στο Borderlands, έλα, το sequel. Ναι. Και πώς πάνε. Μάλιστα, έδινα και tips στον Μάνο τους προάλλες. Αυτό λογικό. Για το πώς να παίξει. Το φαντάζομαι. Γιατί δεν το είχε ακουμπήσει καθόλου. Το πιστεύω. Ξέρεις, ο Μάνος είναι μπροστά, ρε, λίγο απλά. Δεν ακούει. Δεν ακούει. Είναι απασχολημένος με κάτι άλλο, σαν τα καρτούν. Football Manager 2015. Κυκλοφορεί από πόσο Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου. Αν θες, Παντελή, τσέκαρα λίγο Wikipedia, νομίζω είναι 7 Νοεμβρίου. Και όπως βλέπετε, εκ πρώτης όψης έχει αλλάξει το user interface. Καμία σχέση με πέρυσι. Θα μου πείτε τώρα, Football Manager κάθε χρόνο αλλάζουν 2-3 χαρακτηριστικά και πουλάνε το ίδιο παιχνίδι. Θα πούνε όσοι δεν ασχολούνται με αθλητικά games. Anyway, εμένα με ψιλοπροβλημάτισε το user interface. Μου αρέσει αισθητικά, αλλά από πλευράς λειτουργικότητας λίγο έχω κάποιες ενστάσεις. Στην αρχή δεν σε αφήνει να επιλέξει δεκάδα αν δεν βγάλει tactics. Σου λέει θα πας πρώτα στην οθόνη των. 7 Νοεμβρίου. Για PC και Mac. Θα πας πρώτα στην οθόνη των tactics. Και για Linux. Και για iOS και για PSV και για Android. Για όλα τα πάντα. Καλά, δεν ξέρω. Εντάξει, θα δούμε. Το γράφει, νομίζω δεν θα είναι από την αρχή. Στην αρχή είναι για PC και Mac κυκλοφορία. Και Linux, ναι. PC γενικά. Οπότε σου λέει, φτιάξε από τα formation ή τον, έχει τον tactics editor ή ορίζεις εσύ ας πούμε από την αρχή το formation που θες. Εγώ διάλεξα 4-2-3-1 το οποίο το παίζω πολύ στο FIFA 15 και είπα να το δοκιμάσω και εδώ. Αυτή είναι η ομάδα που επέλεξα. Καλά, εντάξει, sorry από τους φίλους Ολυμπιακούς ή Αεκτζίδες. Απλά έχω την ατυχία αυτά τα τελευταία χρόνια να είμαι Παναθηναϊκός γιατί δεν βλεπόμαστε. Αλλά θα προσπαθήσω να αναστήσω την ομάδα και αυτό είναι το ιδιαίτερο επίπεδο δυσκολίας που έχει το FM. Γιατί θα πρέπει να μοχθήσεις για να κάνεις μια ομάδα που δεν παίζει μπάλα να παίξει μπάλα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δηλαδή προσπαθεί να παίξει μπάλα, αλλά δεν το έχει. Και είναι έτοιμη η ομάδα. Ναι, για την Β' Εθνική. Και για την πρώτη. Εδώ έχουμε Master Spawn. Λοιπόν, εδώ είναι η οθόνη των news. Εδώ λέει ότι με προσλαμβάνουν σαν coach. Νομίζω ότι βρίσκω λίγο φθηνό το να μπαίνει έτσι φωτογραφία μου στο... πάνω στο λογότυπο της ομάδας. Είναι λίγο τσίπικο αυτό. Πού το λογότυπο της ομάδας. Το λογότυπο της ομάδας είναι πίσω και η φωτογραφία μου ταιριάζει κιόλας γιατί είναι με μαύρο φωτογραφικό και πράσινο. Παναθηναϊκού πού ακριβώς είναι. Πίσω. Μα δεν έχουν κατοχυρώσει τα επίσημα δικαιώματα με το λογότυπο και γι' αυτό βλέπεις ένα φθηνό λογότυπο. Αυτό το είχαν πάντα για φέτος. Παλιά δεν είχαν κανονικά τα λογότυπα των ομάδων. Football Manager. Ναι, κάποιες χρονιές τα ελληνικά νομίζω δεν τα είχαν καθόλου. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν το ξέρω, απλά ρωτάω. Λοιπόν, εδώ το κλασικό μήνυμα από το Γιάννη Αλαφούζο. Εδώ έχουμε General Manager τον Νίκο Νταμπίζα. Υπήρχαν αντιδράσεις στην αρχή, αλλά τον δεχτήκαμε. Και ο Γιάννης Σαμαράς εδώ είναι ο επικεφαλής της ομάδας νέων. Λοιπόν, Transfers Update. Εδώ μας λέει ότι δίνει ένα report για κάποιους παίχτες στην Transfer Market. Δεν το είχαμε αυτό πέρυσι. Απλά μας λέει ότι αυτός ξέρω εγώ είναι δανεικός, αυτός είναι δανεικός σε εμάς οι πρώτοι που είναι με πράσινο. Έχουμε πάρει δανεικούς Hildefeld, Μπούι, Μπερίσα και έχουμε δώσει δανεικούς τα Μπάκη και τον goalkeeper, Μαρινάκη, Αναστασόπουλος, Γεννητσάνης, Μουζακίτης και Νέστορας Γκέκας καμία σχέση με το Φάνη. Σκουάντ νομίζω έχω φτιάξει. Γι' αυτό είναι τελευταία νίκη Βόλου στο πρωτάθλημα, γιατί έχει πάρει όλους παίξους δανεικούς. Μπορώ να προσπεράσω αυτά τα σχόλια του Παντελή Δασκαλέλου και να βάλω μερικούς παίκτες στην transfer list. Όπα, 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 φιλάρακο. Κάπου με δεξί κλικ εδώ. Δεξί κλικ πάνω στο όνομα του παίχτη. Μην κάνεις κανένα λάθος και βάλεις transfer list Καναμπέργκ γιατί μετά ξέρεις. Αβέλια transfer. Add to sell for value. Έχει και half value. Συγγνώμη που γελάω, αλλά γράφει εδώ ένα παιδί Χριστιανά έχεις κιλοβαρεθεί. Χριστιανά μπορείς να πάρεις πιο άσχημο ύφος, πιο hated ύφος. Ναι, ή μπορώ να κάτσω να παίξω PS4, ας πούμε, όσο εσείς ναι, μπορείς, παίζετε μπορείς. Αυτό το πράγμα. Δεν στο απαγορεύουμε. Ευχαριστώ. Αυτό το πράγμα, το φθηνό κατασκεύασμα. Ας πω, παίξε λίγο multiplayer. Ας πω, γιατί κοροϊδεύεις τώρα κι εσύ. Α, το λέει, ναι. Θα έχει κατέβει λοιπόν, το update. Λοιπόν, να παίζουμε την αλήθεια. Το κλείσω το έχεις παίξει ωραία. PS4. Μισό, ναι. Θέλω παίκτες για να αγοράσω αυτή τη στιγμή. Θέλω παίκτες για να βοηθήστε με. Help me. Πάμε για transfer. Τώρα στα γρήγορα παίζω, δεν είναι το κανονικό πριν που θα κάνεις. Θα πάρεις τους Φαρινόλα της Απολλωνάρας. Δεν με κοροϊδεύεις, δεν υπάρχει καλύτερο εξτρέμ. Είναι λες και δεν υπάρχει σκάουτερ στο στούντιο. Τέλειος, είναι απλά πράγματα. Φαρινόλα και τελειώνει μια ομάδα μόνος του. Έχω 139.000 πρόσεξε δολάρια. Νομίζω φτάνουν για το Φαρινόλα. Πρέπει να το γυρίσω σε... Έχω τον Μπέργκ, δεν νομίζω ότι... Ναι.
Πρέπει να το γυρίσω μα σε ευρώ. Δεν είναι για φουνταριστό σοφάκι. Και εδώ προσέχω το λόγο. Είναι να το βάλει πίσω από τον Μπέρκ στα δεξιά. Ναι. Είναι λε και φορτώνει. Που θα σου εξηγήσω εγώ ένα σύστημα Φαρινόλα Μπέρκ. Πάει μπάλα στο Φαρινόλα, περνάει 2-3 παίκτε, την τραβάει στο κόρνερ ή θα πάρει κόρνερ ή θα βγάλει σέντρα. Δεν υπάρχει να τη χάσει. Και μπε στη σέντρα, πόνι μεγάλο θάνατο, θα πιάσει μια κεφαλιά. Μια κασμανιέκα, μια παραγκαλίκα σε γενικολιά, βουρδουλιά, κεντρικόπουλε και μπροστά μόνο στο Νίκονα. Φαρινόλα τελείως εγγύηση. Ο άνθρωπος είναι Ελληνοβραζιλιάνος. Ωραία. Προσπαθώ να βρω πώς θα αγοράσω παίχτη και πού είναι η transfer list. Βρίσκομαι στα transfers. Λογικά είναι in out. Δεν νομίζω να είναι εδώ η αναζήτηση. Πρέπει να πάω κάπου στο scouting. Μου έχει μπερδέψει τα μενού λίγο. Finances board. Ακόμα δεν το έχω πειράξει καθόλου. Transfers. In out. Λέει ο Ζάκο ότι 92 αλαφού στα μηνύματα λέει θα στέλνει με Twitter. Δεν είναι ρεαλιστικό. Έτσι. Ρωτάει ο Σπίσο 88, θα είναι και στα ελληνικά όπως και πέρυσι. Λογικά ναι, αφού ήταν και πέρυσι, γιατί να μην είναι και φέτος. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο δηλαδή για να το ξέρουμε. Δεν απλά υπάρχει, υποθέτουμε. Αλλά, ναι, τώρα παίζω μπέτα, παιδιά, γι' αυτό δεν έχει ελληνικά. Δεν φορτώσαν όλες τις γλώσσες. Σου λέει να πάρεις τον Ρονάλντο ή τον Κονστάντσο. Σίγουρα. Και ο Βάλινορ 4 λέει Ταρίκ Καμπντάλ. Σε έκανε από τις καλύτερες μεταγραφές το 2014. Πώς τον είπε, Ταρίκ. Ταρίκ Καμπντάλ. Τι αλφα αρ να αυτόν. 1,6 εκατομμύρια Τούρκος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α, τόσο φθηνός. Ναι. Αμυντικός εδώ πέρα, ο οποίος δεν έχει καν μάρκινγκ, αλλά αν πεις ακραίος μπακ είναι και είναι ταχύτατος. Okay. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να παίξω. Must respond. Season expectations. Winner, θα πάρω τον τίτλο. Γιατί έτσι. Θα πάρω τον τίτλο. Ποτέ. Μόνο στο Football Manager μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε ένα φιλικό με την Τζίβας. Μπαϊράμι fails to attract offers. Εδώ σου λέει, θες να ρίξεις την τιμή του Μπαϊράμι, δεν τον παίρνει κανείς. Ποιος θα τον πάρει. Πράνιτς. Δεν έχει παίξει κάποιο. Γιατί τον Πράνιτς ποιος τον πάρει. Εντάξει, ο Πράνιτς έπαιξε σε ένα μουντιάλ. Κατεβάζουμε την τιμή. Α, το αποέλεγαν, έχω βάλει και το Δόνι, ε. Γιατί το παιδί, τι έκανε. 19 χρονών έχει πολύ χαμηλά στάτς, ρε Παντελή, δεν ξέρω. Ο Αποέλ μου δίνει 71.000 για το Δόνι. Πόσο κοστίζει ο Δόνις. 71.000. Εντάξει. Transfer Center. View Offer. Πρέπει να κάνεις τόσα κλικ. Α, όχι, είναι 71, ναι. Και περισσότερο το είναι. Να σου πω γιατί δεν παίζει ο Σεμπαστιάν Αμπρέου. Που είναι true παίκτης. Α, ο Νίκος Νταμπίζας αποδέχτηκε την πρόταση εκ μέρους μου, έτσι, εκ μέρους της διοίκησης. Έτσι. Δεν χρειάζεται καν. Κάνει κουμάντο Νταμπίζας. Δεν κάνουμε κουμάντο εμείς. Έτσι. Ερώτηση. Θα μου πεις τώρα γιατί δεν παίρνεις τον Αμπρέου που είναι παιχταράς και μεγάλο. Τώρα συγγνώμη πόσο χρόνο έχει πάει, 36-37. 30. Όσο και να είναι, βάζει γκόλ μου. Δεν τον έχει καν, έχω βάλει μικρή το Νταμπίζα. Πάμε, continue. Πάμε να παίξουμε το φιλικό με την Τζίβα, να δούμε πώς είναι το match. Για πάμε να δούμε. Brands has failed to attract offers. Πόσο να το ρίξουμε. Μπούρμπος. Συγγνώμη, γιατί θες να τον διώξεις τον Μπράτσι την ομάδα, εξήγησέ μου. Παναθηναϊκό συμβόλαια που θα λήξουνε. Κάτσε να διώξω και τον Μπέτριτς βασικά. Transfer list την είναι ήδη, δεν τον παίρνει κανείς. Μάνο, συγγνώμη, φαντάζομαι ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά εξήγησέ μου για ποιο λόγο να διώξεις τον Μπράτσι. Ποιο μπορεί να σου παίξει καλό στην ομάδα. Ψάξεις να βρεις καλύτερο δηλαδή και πιο φθηνό. Γιατί νομίζω ότι μπορώ να πάρω με τόσα χιλιάρικα, να πάρω ένα ταλέντο με 100-200.000 ναι. και να μου μείνουν και περίσσεμα να πάρω ένα άλλο μέσο. Δηλαδή είναι 32 χρονών και βρίσκω έναν τρόπο έτσι να βγάλω εύκολα χρήματα. Εντάξει, τώρα δεν έχει και 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός δεκαδά τους για να πεις θα δώσω έναν για να πάρω έναν αν θα μου εξελιχθεί μετά δηλαδή. Δίνω έναν, πουλάω έναν με την προοπτική να πάρω κάνα δύο παίχτες. Αυτό. Ok, you know better. Γενικά είναι 450.000 και είναι καλό ποσό. Να, scouting, εδώ πρέπει να βρίσκεις. Να, transfer listed. Έλα, Ανάσταση. Λοιπόν, πάμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα σε κάθε μικρή ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός πλέον, πώς μπορούμε να βρούμε παίχτες. Κοιτάμε free transfer, γιατί με 100.000 budget ευρώ δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα. Εδώ μας λένε ότι έχουμε lag, για τσεκάρε το. Τι έχουμε lag, τι λένε. Λένε ότι έχει λίγο lag. Το λένε πολύ. Όχι, ένα-δύο άτομα. Αλλά με ένα κανονικά μου φαίνεται, δεν ξέρω. Τι ακριβώς έχουμε lag, παιδιά. Δεν παίζουμε Mass Effect, ξέρω εγώ, ή Titanfall. Παίζουμε Football Manager. Πώς έχουμε lag. Πώς γίνεται να το. Δεν ξέρω.
Εμάς κανονικά μας φαίνεται. Λοιπόν, εδώ. Με βάση το value. Σπύρο, η Χριστιανά παίζει. Τι έβαλε. Α, παίζει το Legend of Korra τώρα. Χριστιανά, πού θα είναι έτοιμο το review αυτό. Ήταν άνε για σήμερα, αλλά σήμερα προέκυψαν άλλα πράγματα που έπρεπε να φτιάξω στο site. Κάτι γραφιστικά. Κάτι overlays, α πούμε ότι. Ναι. Ναι, το overlay που βλέπετε το έχω φτιάξει εγώ. Free transfers. Έτσι, ένα χειροκρότημα για τη Χριστιανά. Κλαπ, κλαπ, όλοι στο chat. Κλαπ, κλαπ, κλαπ. Κλαπ, το κλαπ είναι βόρειο. Και δεν πρόλαβα. Χριστιανά, θες να θάψουμε λίγο παρέα το Legend of Korra. Θέλεις να πούμε πόσο δύσκολο είναι ένα παιδάκι να το παίξει αυτό το πράγμα. Ποτέ όμως, απλά, ειλικρινά δηλαδή. Αυτό το game δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, έχει target group παιδάκια για 10 χρονών και είναι πιο δύσκολο από το Ninja Gaiden σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή. Τι λογική έχει αυτό το πράγμα. Εκεί που σου βγαίνουν τρία bosses μαζί. Και πιο μετά πρέπει να δεις. Ορίστε, εδώ τώρα μου έχει βάλει την αρκούδα. Εγώ το μεταξύ ψάχνω... Την αρκούδα και την ηλίθεια. Ψάχνω αμυντικούς. Ψάχνω αμυντικούς. Εν τω μεταξύ ξέρεις τι σημαίνει Νάγκα. Νάγκα σημαίνει φίδι. Το τώρα τι λογική έχει. Ψάχνω αμυντικούς και έχω βάλει tackling 15. Έλα ρε σαγκάτ. Και βλέπω το Ραούλ Γκονίνα το πρώτο που λένε είναι ελεύθερο. Πάω να το τσιμπήσω. Να δούμε αν θα μας έρθει. Εδώ έχει manager ο τύπος, squad status backup θέλει τουλάχιστον, εδώ του αλλάζει το appearance fee του, το μικραίνεις λίγο. Salary 263.000 per annual πρέπει να είναι αυτό, επειδή εγώ έχω μάθει να μετράω per week, πρέπει να το αλλάξω αυτό από τα settings, δεν ξέρω κι εσύ όποτε έπαιζες τη μάση, per week ήταν συνήθως το υπολογίζεις καλύτερα. Δεν παίζω ιδιαίτερα. Τίποτα, έχεις να το κουμπίσεις. Football manager. Salary weekly. Για να πάρω μια εικόνα και να μπορέσω να αντιληφθώ καλύτερα. Ωραία, θέλει 4,9 τη βδομάδα. Πούμε. Πότε έχει βγει το πρώτο football manager, το... πότε ήτανε. Μιλάς το 2005, αλλά το... αρχικά λέγονταν championship manager. Αυτό, πότε είχε βγει πρώτο. 1992 με ψεύτικα ονόματα παιχτών. Αυτό πες να. Έλα πες τώρα. Να το 2 θα έχει παίξει με γκρι οθόνε το 95. Με γκρι και μετά βγήκε το με μπλε οθόνε το 95. Τέλο πάντων, είναι κάτι παλιό. Είχε που θυμάμαι, άθλημα. Έπαιζε. Ναι, γιατί έπαιζε. 2000, 2001, 2002 εκεί. Σίγουρα. Σίγουρα. Το ελληνικό πρωτάθλημα πήγε το 2000. Είχε πάρει από Λονάρα που είχε τερματοφύλακα Αντώνη Βούλγαρη. Δεν έπαιζα. Τι ήταν ο μέγιστο. Ένα που τον είχε 185 potential ability και τρέχαν όλοι να καταλάβουν τι παίζει. Agent fee του το βάζουμε πιο ψηλά για να. Για να πάρει καμιά κονόμα ο Johnny Best λέει παιδιά ακούγεται το stream λίγο χαμηλά ή κάτι κάνει λάθος. Ας μας το επιβεβαιώσουν, να το λίγο, ας να... μας το επιβεβαιώσουν και άλλοι αν ακούγεται χαμηλά το stream, αλλά προφανώς θα έχει κάνει αυτός κάτι λάθος. Όχι, κι άλλο ένα παιδί λέει ότι ακούγεται λίγο χαμηλά και ο Ζακ 92. 1-2. Okay. Θα δούμε μάτς τώρα, τι θα γίνει. Θα δούμε μάτς. Κάτσε να κάνουμε τις μεταγραφές μας. Ωραία, αυτόν μάλλον τον κλείσαμε. Πάμε να βρούμε. Center 4 έχουμε τον Berg. Πήραμε αμυντικό. Πάμε λίγο στο squad. Δεν πέσει κανένα τερματοφύλακα λόγω. Μπράβο και τερματοφύλακα, πολύ σωστά. Γιατί έχεις... Έχω θέμα είναι με τον Κοτσόλη. Είναι λίγο αγάτος ο Κοτσόλης. Το συμπαθώ τον Κοτσόλη, αλλά εντάξει. Ναι. Show filters. Εντάξει, δεν είναι τερματοφύλακας προκοπής, αλλά. Ναι. Filter options, manage filters. Τι χάνεις την μπάλα, χάνεις την μπάλα. Attributes. Ωραία, tackling, handling. Τουλάχιστον 15. Έχουμε τις εξής προτάσεις. Μάρτον Φίλοπ, τον Ούγκρο, 31 ετών, 32 είναι ο Μάρκο Αμέλια. Εδώ έχει handling 16, reflexes 15, γατώνει. Και ο Αμέλια έχει handling 15, reflexes 14. Να δούμε τι απαιτήσεις είχε ο καθένας. Approach to sign. Α, συζητάμε με τον Αστέρα Τρίπολης. Τα πουλάκια μου. Ενώ Αμέλια μπορεί να είναι επειδή είναι Ιταλός, μπορεί να το θέλουν και... Εντάξει, άμα να συζητάς τον Αστέρα, γιατί να πάει στον Παναθηναϊκό. 13, 1500. Είναι... Εδώ έχει πιο πολλές απαιτήσεις, οπότε εγώ του δίνω όσα μου ζητάει ακριβώς. Κάτσε ρε, εδώ ζητάει agent fee 94.000, γι' αυτό σου λέω που θα τα βρούμε τα λεφτά. Πάμε και παίρνουμε ελεύθερους παντελίδας καλέλο. Πάμε και παίρνουμε ελεύθερους. Και θέλουμε... Τα ηχεία λέει να βάλεις λίγο πιο δυνατά. Δεν ξέρω τι εννοούν. Το μικρόφωνο θα πρέπει να δυναμώσει και τα ηχεία. Το μικρόφωνο είναι στο full. Μήπως λένε για τους άλλους. Α, καλά μπορεί να το κατάλαβα εγώ. Να λένε στους άλλους δηλαδή να ανεβάσουν τα ηχεία για να... λίγο. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω πώς βλέπω. Ο Πράνης θα πάρει λελεπού.
Αυτός είναι δανεικός. Ποιος είναι ο δανεικός? Ο Βαλμίρ Μπερίς, ένας Σουηδός. Λοιπόν, και έχω Νίκο Καρέλη, παίζει επιθετικός και αριστερός χαφ. Είναι καλή περίπτωση. Δεξιά έχω το Ζέκα, πολύ καλή περίπτωση. Ατζαγκούν το ίδιο. Αμυντικό χαφ πρέπει να πάρω και τελείωσα από μεταγραφές και πάω να παίξω ματσάκι. Νταβίτ Μέντες Σίλβα και Τάσο Λαγό. Να πάρω Πρίτα. Αφού τσάμπα θα είναι. Πάρε τον Μπεγλέρα, ρε φίλε. Θα κάνω το εξής. Πουλάω και τον Μέντες. Άμα παρια βρεθεί κορόιδο να τον αγοράσει αυτό τον παίκτη. Πραγματικά δηλαδή, offer to clubs. Δεν ξέρω ποιο κορόιδο θα βρεθεί να τον πάρει. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, λέει. Και φαντάζεσαι το κουφό. Scouting. Τώρα. Βάζω στο manage filter. Όχι. Α, αυτά τα πράγματα. Pick. Ωραία, θέλουμε έναν αμυντικό χαφ ο οποίος να έχει marking, tackling. Και ένα πολύ εύκολο prospect. Ας πούμε αυτά τα δύο. Κοροϊδεύεις έτσι? Όχι, δεν σε κοροϊδεύω. Ναι, ξέρεις, σε κοροϊδεύω. Και... το ξέρω ότι με κοροϊδεύεις. Και position, όχι goalkeeper. Είναι ότι πιο δύσκολο έχω παίξει μέχρι αυτή τη στιγμή. Α. Από βιντεοπαιχνίδι γενικά? Όχι, όχι. Για boss, το Legend of Korra καλέ λέω. Θα βάλω defensive midfielder. Ωραία. Και έχουμε τις εξής προτάσεις. Δημήτρη Αναστασόπουλο, στα Σούρμενα. Έχουμε τέτοιο παιχταρά στα Σούρμενα εδώ. Στη Σουρμενάρα έχουμε παιχταρά. Έχει 14 marking και 14 tackling. Τι είναι? Θα πάρει μεταγραφή ο Σουρμενιέδης ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στην Πανάθα. Πώς γίνει να το? Αλλά φυσικά ο Νταβίδης... Εδώ ρωτάνε το παιδιά να ρωτήσω κάτι, το ματσάκι στο manager παίζει όπως το FIFA ή παίζει μόνο του? Τι είπε τώρα? Tackling λέει at least one. Έμα τώρα τι. Γιατί ρε φίλε, μπορεί κάποιο να βάλω επιλογή να παίζει. Ωραία. Μαχαμάντου Ντιαρά, 33 χρονών. Πόσα παίζει να μου ζητήσει αυτό? Τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Όχι, ρε, μια χαρά είναι. Αλλά θα μου πει τα πουλή στο Μέντε για να. Υπάρχουν πολύ Ντιαρά στον κόσμο. 32 χρονών είναι αυτό, ε. Ναι, γιατί έχει. Μια χαρά ηλικία για ποδόσφαιρα είναι. Γλιτώσαμε μια χρονιά. Ε, άντε, τον πάρουμε. Όχι, τα κέρατά του ζητάει. Και η Μαρσέκ τον θέλει. Λοιπόν, άντε, πάρουμε τον Ντιαρά. Μια χαρά τζάμπα πράγμα, φίλε. Αυτό είναι, δώσ' το να τον ταΐσεις με μπανάνες. Να σου πω, δεν τρέπεσαι παλιά ρατσιστή? Όχι, δεν το είπα για αυτόν τον λόγο, αλλά επειδή δεν έχεις λεφτά. Λοιπόν, τον πληρώνεις με μπανάνες. Φύγαμε. Ναι, όχι, δεν θέλουμε να ανανεώσουμε σε κανέναν. Θέλουμε να παίξουμε μπαλίτσα. Ωραία, και τώρα θα κατεβάσουμε την ομάδα μας. Λοιπόν, να ποντάρει ο κόσμος πόσα γκολ θα φας. Να κάτσω να καθαρίσω και θέσεις παιχτών και ρόλο και duty και είναι τώρα μια ιστορία. Εδώ ας πούμε ο Ζέκα θα παίξει. Support και... Α, τώρα σου βγάζει ενδείξεις πόσο καλός είναι σε support και σε attack. Στο πάει έτσι. Είναι περίπου τα ίδια. Central midfielder. Περίπου τα ίδια το βγάζει. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις υπολογίσεις με το μάτι πόσο παραπάνω θα κάτσει το... πόσο παραπάνω θα το μισοφέγγαρο. Advanced playmaker. Πραγματικά δεν βγάζει, σε άκρη. Αυτό είναι λίγο λάθος, λιγάκι. Ήταν πολύ καλύτερο το περσινό σύστημα, σίγουρα. Στο είχε με νούμερο, γιατί χωρίς νούμερο τώρα μετράω στο φεγγαράκι, πιο φεγγαράκι είναι πιο μεγάλο. Ναι, μας έλεγε τα νούμερα το stats, πόσο καλά είναι το... Τώρα έχει φεγγαράκι. Ό,τι να είναι. Φεγγαράκι του λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Ο Gordon Sindefeld δεν μπορεί να σε διακοπούλες. Και όπως λένε συγγνώμη γυναίκες, κιόλας που τον ενοχλήσαμε τις διακοπές του. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να βρω γαμπρό. Και ο Πράνιτς είναι σε διακοπές. Εντάξει. Είναι περίοδος καλοκαιρινή. Κακώς το δέχτηκα τώρα. Θα παίξουμε αγώνα με 80% fitness. Οι ομάδες φωθερμένονται και ξεκινάει το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Τσίβας. Αυτή που πούνε ο Παραγουάι. Πιστεύω ότι θα τις καπουλάρουμε με ένα 0, έτσι. Λέει ο Παμινώνας Νούσιος από το κόντρα.gr του ομίλου 24 Media, Χριστιανά Θάνη. Τον ξέρεις τον Παμινώνα Νούσιο? Ναι. Το ξέρεις. Και το μάτς ξεκίνησε. Πω, τρελά γραφικά. Ignite engine. Ignore engine. Next highlight. Εντάξει, μοιάζει το εκεί. Κοίτα στα γραφικά. Προσπαθώ να δω αν κάνουν καθόλου βελτιώσεις, αλλά... Εκ πρώτης όψεως βλέπω τα animations δεν έχουν πολλές διαφορές. Καλά το... Τα bump-bumping ποιότητα των παιχτών είναι πάντοτε πολύ χαμηλή. Αυτό δεν αλλάζει.
πιάσουμε. Αλλά τα animations δηλαδή. Το πιάσε ο Κοτσόλαρος. Γιατί έχει τριάδομα στην Αλεξάνδρα. Τι έχει? Γιατί έχει τριάδομα στην Αλεξάνδρα Ζολακιόλα από κόμμα. Είναι φιλικό. Η επόμενη φάση ήταν corner, απλά το παρέκαμψε η engine. Δοκάρι. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Δεν ήταν. Ψιλολόγια. Τώρα η άμυνα δεν έχει πρόβλημα. Δεν αγχωνόμαστε. Επίσης ήταν να δείξει προπόνηση αν έχει την καλοσύνη μετά. Ναι. Και λέμε να ανεβάσουμε λίγο ταχύτητα. Τους παίζουμε, παιδιά, τους παίζουμε. Μην αγχωνεστε. Το μάτς είναι υπό έλεγχο. Σας το λέει ο coach. Κάτσε να κάνω. Λοιπόν, τόσο λαγός έχει κάνει πολλά λάθη σήμερα. Και να βάλω ποιον. Να βάλω τον Μπούι, ας πούμε. Γιατί να το βγάλεις ότι κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθη τώρα. Μπορεί να βελτιωθεί στην πορεία. Να του κόψει τα φτερά τώρα, μικρός είναι. Ας τον yeah, μα του κόψει τα φτερά. Σίγουρα σε ποιο λεπτό είναι για να κάνεις αλλαγή, στο 36. Ποιος είσαι, ο αλέφαντος είσαι. Έλα, βγάλ το λαγό τώρα και βάλ τον Κούνελο. Attacking. Κάτσε, αυτό δεν αλλάζει, ρε φίλε. Γιατί δεν αλλάζει. Το mentality δεν αλλάζει το quick tactics. Προφανώς γιατί είναι μπέτα και έχει τα θέματά της. Δεν μπορούμε να κάνουμε quick tactics. Στην τελική έκδοση όταν θα βγει. Στις 7 Νοεμβρίου θα μπορείτε να κάνετε. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι ο Ζέκα είναι ψιλοχώμα. Ο λαγός έχει το 6,2 απόδοση που βλέπεις. Πάμε. Αυτό ήταν. Πάμε δεύτερο μικρόνο τώρα. Τι έγινε. Από πίσω παίζουν, το βλέπετε. Δεν κάτσε να δεις όλα αυτά. Κάτσε, θέλω να... Λοιπόν, θα βάλω το Μπούι. Ο Μπούι δεν μπορεί να παίξει, μπορεί. Απλά τους έχει τους... Έχει κόρνερ από πίσω. Ποιο θες να βάλεις μας. Δεξί χαφ, κλωναρίδι μπορώ να βάλω. Βάλω κλωναρίδι. Δεν παίζει καλά ούτε ο Ζέκα. Ωραία, κάνουμε τις αλλαγές μας. Ο Κοτσόλης παίρνει το περιβράχι Ιόνιο. Του Λαρίτζε είναι τραυματίας ακόμα. Τώρα στο football manager, εντάξει. Οκ, okay, εντάξει. Δεν έχει live update τα ρόστερ. Πουλάζει τα μου. Τάκλινγκ για σεμινάριο βλέπετε από τον Κουτρουμπί. Πετάει την μπάλα μέσα. Τι μας δείχνει τώρα, θα τη μαζέψει. Φταράζω. Θα τραβήξει τώρα κανένα σούτλ, φαντάζεσαι να γίνει κανένα κουλό. Θα τραβήξει κανένα σούτλ από τη σέντρα και να μπει. Δεν υπάρχει. Όχι, είναι επίθεση της Τσίβας. Αυτή μη μου μυρίζει επίθεση της Τσίβας η φάση. Το αριστερό μπακ έχει πάει για καφέ. Ποιο είναι αριστερά, δεν θυμάμαι. Έχει ο Σπυρόπουλος είναι. Τα physics της μπάλας είναι λίγο άκυρα πραγματικά. Ω, καλά τον έβγαλε μόνο του. Ταλεντάρα. Ποιο είναι, τον Σπυρόπουλος Κουτρουμπής, τον Νάνο έχω ρε αριστερό μπακ, ναι. Γιατί δεν βάζω γίγαντα. Θέλει γρήγορος αριστερός μπακ. Θέλει νάνος. Νάτος, Πενταφυλόπουλος. Κόβει. Επίθεσε την μπακ. Ο Μπούι είδες πάσα, 16 πάσαν και ο Μπούι. Έλα μωρί η παιχτούρα τζαγκούν. Φάουλ είναι αυτό κύριε διαιτητά. Παίξε και λίγο έδρα. Έλα τζαγκούν, δείξε την κλάση σου παιδί μου. Για να δούμε τι θα. Τι θα, κοίτα εδώ τι κάνει. Τι μας δείχνει τώρα. Α. Έπρεπε να έχει πιάσει τη φάση. Μακρός είναι να γίνω και 3-4 φάσεις. Όχι, τι. Offside είναι. Κακυρώστε. Ναι, offside. Ναι, ορίστε. Δίνω εντολές στο PC, είδατε. Δεν χρειάζεται και με κλειστά μάτια μπορώ να. Να ορίστε. Ακυρώθηκε. Έφεξε έδρα ήδη η DLC. Βέβαια. Του τα έδωσα τα λεφτά στα αποδυτήρια. Δε και τώρα ο Μπέρκ θα το καρφώσει. Γκολ! Έτσι μωρή παιχτούρα! Έτσι! Καθαρή νίκη 1-0. Ήταν πολύ εύκολη νίκη, πρέπει να σας πω περίπατος. Δεν αγχωθήκαμε καθόλου, δεν ίδρωσε η φανέλα. Δεν μας άνοιξε καθόλου η σούφρα. Ήταν μια νίκη η οποία. Να βλέπετε και το replay τώρα. Εντάξει. Εντάξει, τον Μπέρκ θα τον ήθελα στον Απόλλωνα, ας πούμε. Θα βολευόσουνα με τον Μπέρκ. Θα βολευόμουν με τον Μπέρκ. Ωραία. Μας ρωτάνε επίσης ο Τόλι Ήλωτ. Και πώς μπαίνεις στην πέτα να κάνεις pre-order σου δίνουν εκεί, πέρα από ό,τι θα δώσουμε εμείς σήμερα. Πέρα. Όχι, το φάγαμε, και αυτό δεν είναι ψάρι. Μπαίνεις μέσω του Gamer, θα δώσουμε ένα beta εκεί στο τέλος. Εκτός από αυτό, πέρα από τον διαγωνισμό μας δηλαδή. Πρέπει να το μπορεί να το ψάξεις μέσα στο Google, αν κάνεις pre-order. Καλά, με το pre-order έχει σίγουρα beta. Λογικά πρέπει να έχεις πρόσβαση.
Κάντο μια. Ναι, είναι με το. Με το pre-order. Ναι. Όσοι το προπαραγγείλετε, παίρνετε κατευθείαν πεντακή χωρίς να περιμένετε καμία κλίση. Για δύο εβδομάδες, δηλαδή ξεκινάει τώρα από τον Νοέμβριο. Ουχ, δοκάρι. Το φάγαμε. Μπράβο. Δύο γκολ και όλα. Τρελή άμυνα, μπράβο. Ήταν που δεν είδε φανέλα. Και να πούμε ότι όσοι παίξετε την beta, το πούμε, μπορεί να κάνει κανονικά transfer την πρόοδό σα στο κανονικό game. Ουσιαστικά δηλαδή προαγοράζοντάς το, έχετε δύο εβδομάδες περιθώριο έτσι να. Να παίξετε και να συνεχίσετε και με το save στην τελική έκδοση. Και να μην πάθετε τα που θα εγώ. Παιδιά στο Game World έχει group για LOL. Για LOL, νομίζω έτσι γράφει. Έχει topic απλά. Στο forum. Ναι, θα μπει στο forum του Game World.gr, έχει topic online. Και έχει sub forum online και εκεί πέρα γράφουμε όλοι τα ID μας. Και μπορείς να αλλάξεις IDs με τους άλλους αναγνώστες, να τους κάνεις add και να παίξετε μαζί. Ξαφνικά γιατί άρχισε να φωνάζεις. Γιατί νομίζω ότι δεν με ακούνε λόγω του game. Α, okay, okay. Είναι λίγο υψηλό το volume. Τώρα εντάξει, το χαμηλώσω. Πείτε μας και αν το volume του game είναι εντάξει και αν είναι όλο okay. Στα φιλικά ο Απόλλωνας κέρδισε, τι έγινε, για δες. Υπόξιο μπεχταρά να πάρει τον Darren Ambrose που ήταν πέρα στον Απόλλωνα στην πρώτη εθνική. Ήταν ο Darren Ambrose τον Απόλλωνα. Απόλλωνα έπεσε κατηγορία και περιμένει. Σε 11 συμμετοχές είχε 7 γκολ. Ναι, πρόσεξε, θα πάρω τώρα. Τι θες, παίζει επιτελικό. Επιτελικό μέσο. Απρόσιτο sign. Έχει και. Μα τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλει να έρθει. Να, είδες. Τι άκουγα, εδώ τώρα παίζει το τέτοιο. Ο Δόνης πήρε το. Πήγε στον Αποέλ. Πληροφοριακά ο Παναθηναϊκός τον ήθελε τον Άμπρος από πέρσι. Anyway. Τώρα με τις μεταγραφές. Sorry φίλε Κοτσόλη, αλλά. Για την ιστορία, ο Άμπρος έχει βάλει το πιο θεαματικό γκολ του αγγλικού ποδοσφαίρου το 2013, νομίζω. Αν είναι λάθος. Ο Λουκ Στυλ έχει handling 12, reflexes 15. Ο Κοτσόλης έχει handling 14, reflexes 12. Και αν λέει πώς θα πάσει εκεί. Πέρασα το boss fight, ήταν το πιο δύσκολο boss fight ever, μπορώ τη να πω. Γιατί δεν τους παίζεις μόνο με counter αυτούς, ερώτηση. Πούλημα! Μου αρέσει το επιθετικό στυλ. Ναι, αλλά δεν σου δίνει μικρότερο medal. Όχι. Τι medal βγάζει συνήθως στις μάχες. Χρυσό και ασημένιο. Ναι, τέτοια βγάζω. Έφυγε. Τώρα θα τη στρώσω την ομάδα. Καλά, αυτή είναι. Ορίστε. Ο Αναστασίου φεύγει από τον Παναθηναϊκό και έρχεται το γρυπάρι. Οι σωστές ειδήσεις μόνο στο Game World. Πρώτη το μάθατε από εδώ. Εντάξει. Τι. Χριστιανά, μήπως ξέρεις πότε μπαίνει σε beta το Heroes of the Storm? Όχι. Διαρά στην Πανάθα, ορίστε, σας κάνω και μεταγραφές. Μάθετε ρε γατάκι να πούμε Αναστασίου πώς γίνονται οι μεταγραφές. Ορίστε, πήραμε Διαρά, πήραμε και Φούλοπ. Μάρτιν Φούλοπ, τερματοφυλακάρα τώρα. Εντάξει, αυτός είναι καλός τερματοφυλακάς. Έτσι, έτσι. Μεταγραφάρες. Μεταγραφάρες. Αυτός που ήταν, θυμάσαι. Free transfer τώρα, θα δούμε τώρα. Επίτευγμα ξεκλειδώθηκε. Μ' αρέσει ρε φίλε που παρακολουθείς τις ομάδες σου και δεν ξέρεις πού ήταν τερματοφύλακας ο Φούλο. Πάνω τέλος πάντων. Πού ήταν? Δες. Για να σου λέω ποιες είναι οι ομάδες σου, πόσες ομάδες έχεις γενικά. Στη City ήταν. MTK, Tottenham. Δεν υποστηρίζω κάποιον. Α, Master City. Το 2009-2010. Πού το θυμήθηκες ότι το είχαμε ρε. Πριν από 5 χρόνια. Εντάξει. Γιατί είχε. Κάνει, ας το πούμε, τότε είχε τραυματίσει τους άλλους τερματοφύλακες, τους είχε δανεικούς γενικά και είχε πάρει έτσι. Εδώ σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις ένα Magic Sponge. Ναι. Είναι στα. Άμα θες να κάνεις heal, αλλά είναι youth player και δεν το χαλάω. Ο Γκόνι, Ραούλ Γκόνι. Τι είναι αυτό, μου τον έφεραν. Εγώ τον είχα. Όχι, εγώ τον είχα πει να τον πάρω. Είναι αμυντικός. Ωραία. Boost Bank Balance. Είναι αυτό, κάτω δεξιά, πώς δεν το βλέπετε. Εσείς λοιπόν πήραμε το Ραούλ Γκόνι. Να, και εδώ ο Χαρισάρ σου λέει να πάρεις τον Ντάλμπεργκ. Άλλος για φορ εδώ του μπάνω μπροστά. Ντάλμπεργκ. Ναι. Σουηδός. Επίσης την Απολλωνάρα πέρσι και ήταν πολύ καλό. Πώς γράφεται ρε με 2L. Όχι, DHL. Συγγνώμη, DAHL. Ντάλμπεργκ. Μπα, τίποτα. Μπορεί να θέλει κανένα σύμβολο περίπου σου δικό. Με τις νέες αλλαγές έχουμε. Βάζουμε. Α, θέλει πρώτα L και μετά H. Διαρά στη θέση του Μέντες που είναι για πούλημα. Αλλά πάρει και τη γυναίκα το άμα πάρει στον Ντάλμπερκ. Είναι Σουηδέζα. Έχεις κάνει καλό σκάουτινγκ, βλέπω. Εννοείται, το καλύτερο σκάουτινγκ έχω κάνει. Πού είναι ο Μάρτιν Φούλοπ.
τώρα τον πήραμε. Ο Κίμωνας λέει καλησπέρα παιδιά, τόση ώρα δουλειά στο PC και όμως μπήκα να σας το ευχαριστούμε Κίμωνα. Λοιπόν, να παίξουμε άλλο ένα φιλικό και το έτσι για την νίκη. Επίσης λένε μάλλον την επόμενη squad στο FIFA 15 ονόμασέ την γλέντιμα. Τους γλεντάς δηλαδή, τι κάνεις στο FIFA 15. Πες με κλειστά τα μάτια από εδώ. Να την ονομάσω σκυλάκια γιατί όλο παίζουμε με γατάκια. Τώρα... Οπα, κάτσε. Πού είναι οι υπόλοιποι. Ντροπή. Ντροπή πράγματα. Μήπως μου τους έχουν βάλει στους reserves. Εδώ είναι το squad. Επίσης, ο Fincro 15 λέει, μπορείς να δείξεις κανένα roster να δούμε περίπου σε τι επίπεδα κινούνται οι παίκτες. Τι να δείξω τα stats τους. Προφανώς αυτό θέλει να... Α, ναι, για να δείξω Ολυμπιακό λίγο. Ολυμπιακός. Γιατί έχει το Μέγερ βασικό. Λοιπόν, ο Ρομπέρτο είναι handling 14, reflexes 17. Εννοείται, εντάξει, μετά τις συνέχειες επεμβάσεις του. Μεσιόβας. Μέχρι 20 πάντα στάξεις. Πεντάρης, λογικά στάξεις. Ναι, δεν μέχρι 20. Σε τα έχει ξεχάσει όλα. Φελάει. Control first stats στο 17, dribbling 17. Flair 17, technique 17. Αυτό το μαύρο που έχουν αριστερό back στον Ολυμπιακό, πώς έχει. Δεν ξέρω καν πώς το λένε, αλλά είναι απίστευτος παίκτης. Ξέρω. Τον Μασουάκου. Ναι. Φογάλος. 2 εκατομμύρια ευρώ αξία 20 χρονών. Απίστευτος παίκτης. Πρόσεξε. Εξελερίζον 16, natural fitness 16, space 15. Απίστευτος παίκτης. Δεν έχω εντάξει, marking 10 του έχει. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Αυτός ο παίκτης. Technique 14. Θα κάνει τρελή καριέρα. Θα βγει. Πρόσεχε να σου πω κάτι. Έτυχε να δω το. Δεν τον ήξερα καν. Έτυχε να δω μάτς του Ολυμπιακού. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ τη ζωή μου στο Καρισκάκι. Και έτυχε να δω το μάτς με τον Όφη. Κάτσε ρε. Μήπως εννοείς τον Ελαμπντελαουί. Όχι, δεξιμπακ. Τον αριστερό θες εσύ. Τώρα δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, αλλά νομίζω Μαζουάκου. Ναι. Γιατί δεν τον ήξερα καν. Ναι. Και Ελαμπντελαουί είναι σωστά. Και πρόσεξε τώρα. Έβλεπα το μάτς και λέω συγγνώμη. Αυτό είναι ο μέσος, γιατί ξέρεις, μέτραγα τους παίχτες και τον έβλεπα μονίμως πάνω και μια κάτω και λέω δεν μπορεί να είναι μέσος, πρέπει να είναι back. Αλλά αν είναι back, πώς είναι μία στην επίθεση και μία στην άμυνα. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, και ο άνθρωπος είναι απίστευτο. Και ο Ελαμπντελαουί έχει acceleration 16, pace 15. Αυτό είναι το σημαντικό, να παίρνει γρήγορους παίχτες κάποιος στην ομάδα του. Και αυτός πολύ καλός παίχτης. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει ρίξει τρελέφτα στο scouting. Με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Παντζούρ, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα επειδή είμαι καινούργιο στο site σας. Πώς μπορώ να λάβω μέρος στους διαγωνισμούς που κάνετε μέσω stream. Στο τέλος του stream. Το είπαμε και πάλι στο τέλος του stream. Περιμένεις πληροφορίες. Ο Μίτροβλου 15,5 εκατομμύρια ευρώ αξία. Δεν είναι το αστείο γιατί πουλήθηκε στη Φουλέμ 15 και έχει μείνει αξία του. Και έχει finishing 16, αλλά acceleration 10 και pace 12. Οπότε όποιος πάρει Ολυμπιακό για μένα, λόγω football manager, καλύτερα στον πουλήσει. Λες. Βέβαια. 15 ζεστά εκατομμύρια μπορείς να πάρεις. Απίστευτη παιχτούρα που να έχει καλύτερα σε από μίλη. Σίγουρα, και έλεγε να ότι ο Μίτρο είναι χώμα μετά τον τραυματισμό του. Ναι. Και ψυχολογικά και... Εντάξει, τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά, αλλά νομίζω ότι με αυτά τα χρήματα είναι κρίμα να κρατήσει τέτοιο παίκτη, ενώ μπορεί ξέρω, να αρχίσει και να σου πέφτει και η τιμή του. Δηλαδή να μην αποδίδει και να αρχίσει να πέφτει τιμή κατά τα 15 εκατομμύρια. Γιατί και να μείνει στα 15 πρέπει να σου παίξει ένα 8, ας πούμε. Τα άδερφη του Μαζουάκου τα δείξαμε. Ντομίγκε. First touch 16, λογίζουν 15. Κοίτα εδώ και Αλεχάνδρο Ντομίγκε επίση. Εντάξει, τρελή παιχτούρα. Κρίμα που είναι 33 χρονών. Αυτό που να δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα, αλλά. Έχουν πάρει και τον Ούκε ή και Τσούκου. Παντζούρι, το mail θα το πούμε στο τέλος του stream για το, πέρυσι, για το ναι, διαγωνισμό. Περιμένετε, στο τέλος του stream, το είπαμε, παιδιά. Στο τέλος του stream τα πάντα. Και θα παίξουμε και Borderlands pre-sequel. Σε το λίγο, οποίο, φαντάζομαι. Μάλλον το ανοίγουμε από τώρα. Ναι. Ο Valor 4 λέει μάλλον σε πλατφόρμα παίζει FIFA. PlayStation 4. Ναι. PlayStation 4. Ωραία. Να ξεκινήσω το match. Η Χριστιανά παίζει το The Legend of Korra, αλλά τώρα με το Borderlands φαντάζομαι θα έρθει στη συντροφιά μας. Γιατί με ξανά τερματίσει το παιχνίδι εδώ πέρα, έτσι όπως πάει. Ποιο το τελευταίο chapter είναι αυτό, τελευταίο δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι έχει άλλο ένα. Είναι έχει 8 νομίζω. Mentality. Φτάνουμε. Attacking. Αλλά... εντάξει. Γιατί στα achievements νομίζω είναι υψηλή πειθαρχία. Τι είναι αυτό το και χαρίμα. Βάζω τα εξής. Προσέξτε τι αλλαγές γίνεται. Λοιπόν, hit early crosses. Pass into space, παίζω στον κοινό χώρο. Drop deeper, τραβάω την άμυνα πίσω. Use tighter marking. Και higher tempo. More direct passing. Εν τω μεταξύ, αυτό που σε ρώταγα, Χριστιανά, για το πρωί για τα boss εκεί στο τέτοιο,
Τα έβγαλα όχι με το waterbending, με το fire που δεν το είχα καν ξεκλειδώσει. Πώς το έβγαλες με το fire που δεν το είχα? Γιατί απλά είχε γρήγορη μορφή. Απλά. Τα έβγαλα με αυτόν τον τρόπο τα boss. Εγώ τα περισσότερα bosses τα έβγαλα με το water, παρόλο που μου λέγε, ξέρω εγώ, χρησιμοποίησε. Ο Ντιαρά δεν είδα πόσο fitness έχει και τον έβαλα μέσα. Εντάξει, μπορεί να πεθάνει λίγο. Κοίτα εδώ. Παίζεις τώρα. Με την όση γέκα εκτός έδρας κιόλας. Τι είναι αυτή? Νομίζω κροατική είναι. Άμα θες να κάνεις πάλι ένα ψάξιμο να δεις. Φινλανδική, δεν θυμάμαι. Το φάγαμε το πρώτο. Ο Κοτσόλης έπρεπε να βγει. Ο Τόλιτς. Στο κάρφο σου. Πώς κάνετε spelling? Ο C και μετά παίζει ένα J. Τι φάγαμε και δεύτερο, ήταν το replay. Νομίζω ήταν το replay, φάγαμε και δεύτερο. Α, κροατική. Ωραία πράγματα. Όχι, δεν θέλω το replay. Έχεις φάει δύο σε πόσα λεπτά? Να, ορίστε, τον Διαρά τραυματίστηκε. Έμα τον έβαλα μέσα χωρίς να δω το φίλο. Χωρίς να του δώσεις μπανάνα, στόπα. Δώσ' του μπανάνα. Α, έβγαλα το λαγό εκτός αποστολής. Μπράβο μου, θα βάλω τον μπουί. Γεια σου και σε σένα, Red Guard 17. Ο Φίλιππ 15 είναι λίγο μικρό, λέει το. Τι, φάγαμε και τρίτο. Το Legend of Korra τελείωσα 3 chapters σε ένα μισάωρο. Παιδιά θα κέρδιζα, αλλά. Αλλά το αφήνω easy. Τώρα, εντάξει, το προσπαίνω. Ναι, άμα το έπαιζε στο easy, ναι. Τι είπε τώρα, δεν υπάρχει easy. Ωραία, εδώ λογικά εδώ. Α, transmit echo. Άρα πρέπει να πάμε από εδώ. Yep. Αυτό το σημείο δεν είχα βρει. Ακριβώς. Οκ, okay, φύγαμε. Να προσέχεις. Ο Μάνος γενικά έχει θέμα πάντα με το Pathfinder για το console, τα games. Μάνο, κλασικά. Άμα δεν σου έχει τίποτα να κάνεις, τι θα έκανες? Δηλαδή, πες παίζεις Devil Within, δεν έχει σηματάκι που σου λέει πήγαινε εκεί. Τι θα έκανες? Τα αγαπημένα παιδιά. Τρελαινόμουν. Πρέπει να έχει σηματάκι να σου πεις πήγαινε από εκεί, να σου πιάσει το χεράκι. Όχι σοβαρά, αφού το μάτι του έδωσε αυτά τα σάντα. Κάπως πώς σε έξε και εγώ, δεν μου φάνηκε. Ποια σάντα. Damn it! Πώς τι γίνεται! Όχι, okay, σκότωσε κάποιον και θα σηκωθείς, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Σκότωσε κάποιος πούστης με τράβηξε. Έλα, out of fame, άλλαξε όπλο. Άλλαξε όπλο το σπίτι σου μέσα. Δεν το πιστεύω αυτό! Εντάξει. Εντάξει, πρέπει. Είμαι ο DayZ, ας πούμε, του αρέσει. Μάλλον παίξε με κανένα σοβαρό, πλέον, γιατί με τα πιστολάκια στο πόρτα να... Κοίτα πόση ώρα κάνει να το... Έλα. Τώρα θέλω shields, Θα γεμίσει, δεν είναι. Θα πάω το shields, να μην βγάλω 700 DLC και έτσι για αυτό, γιατί... Λες το βγάλω next gen μετά. Πώς το πρόβλημα. Πήγαινε για την τέτοια σχολεία σου και το ξέρω. Εδώ έχει όπλα. Τι έχει και οξυγόνο εδώ. Ναι, γιατί στο πηγάρι. Επειδή αδειάζει αυτό που περνάει η ώρα, πρέπει να περάσει ο ομάδος πάνω από εδώ. Α, αυτό okay. Εδώ που. Τέλος πάντων. Ωραίος μηχανισμός. Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Έμανε. Περίμενα να φορτώσει ασπίδα μου. Εντάξει. Μα πόσο άθλιο γίνει αυτό. Δεν έχει. Μιλάμε για ένα game το οποίο πουλάει μερικά εκατομμύρια, μερικές δεκάδες παιδιά. Παίζουν όλοι οι Borderlands. Έχει σπάσει ταμεία τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Λόγο σε κάποιους να μην αρέσει. Νομίζω ότι το μόνο κακό που είναι κυρίως εδώ είναι ότι εντάξει, έχει μείνει λίγο στάσιμο. Είναι ίδιο. Δεν έχει κάτι εξηγώσει τώρα. Πώς θα βγάλει ακόμα? Άντε, γεια! Εδώ μας μείνει να παίξουμε όπως είναι λέει Heavy Rain, να είμαστε και μέσα στο κλίμα. Ή να παίξουμε Orcs Must Die, είναι πολύ διασκεδαστικό. Ή να παίξουμε το Forks and Men, το οποίο δεν είναι διασκεδαστικό, αλλά είναι δύσκολο. Γιατί πρέπει να το κάνω review. Το ήθελες, και δεν το ήξερε κανείς. Τι το ξέρει κανείς? Να δούμε λίγο το inventory. Πόσο καιρό το ζητούσαμε. Και δεν μας το στέλνανε. Γιατί εμένα μου το στείλανε. Έχω ένα. Ούτε μας.
33 damage, 28 damage και εδώ 20 damage. 29, τώρα μιλάμε απευθείας με την εταιρεία όμως και δεν μας άρεσε. 21. Αυτά που έχουν καλύτερα βασικά. Τα δύο primer να δω, 33 και 29 damage. Μήπως μου δώσει κάποια καλύτερα κάποια στιγμή. Αυτό έχει πόσο, 23 damage. 20. Ποιο ήταν το ένα. Και στα παίρνει όλα για να τα πουλά μετά. Όχι, 20, να... όχι, 28. Για μένα πάρτα, άμα έχει χώρο. Ναι, γιατί αλλά έχεις... νομίζω τα κάνει drop. Δεν θυμάμαι, τα πουλά κιόλα. Βεβαίω και πουλά. Τα πουλά μετά στα. Σε κάτι. Μόλι κάποιο δεν παίξτε τίτα. Ό,τι να είναι αλλιώς. Παίρνω μόνο για το οξυγόνο σου. Ναι, ναι. Γιατί άμα τελειώσει το οξυγόνο μετά αδειάζει η ζωή. Έλα, δεν το ξέρα. Ο Πάνος λέει να χαμηλώσουμε λίγο τον ήχο του game. Ωραία. Όχι, ναι, εντάξει, θα το πιάσει. Το Kitori 2. Το χαμηλώσαμε. Okay. Το Kitori 2, τι ήταν. Δεν ξέρω, είναι ένα παιχνίδι που έχουν εντυπωσία, αλλά... Ναι. Πρέπει να είναι indie. Δεν ξέρω, κάποιο το PlayStation. Είναι με ένα κοντοπουλάκι. Μου ναι. Το είχε κάνει δώρο κάποιος, αλλά δεν έπαιξα πάνω από 10 λεπτά, συγγνώμη, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά τα games. Έτσι. Κλείνω μερικές εφαρμογές εδώ που έχω ανοιχτές. Ξέρεις πώς μπορεί, ας το πούμε, ένα κοτοπουλάκι να μην μεγαλώσει ποτέ. Άμα δεν ζει. Όχι. Πώς. Τα κοτοπουλάκια δεν είναι πολύ χαριτωμένα, αλλά μετά γίνονται κότες, κόκορες και δεν είναι τόσο χαριτωμένα. Ναι. Δεν θα θέλεις πάντα να έχεις ένα μικρό χαριτωμένο ναι, κοτοπουλάκι. Ναι, ναι. Το κάνει φρικόλακα. Το λεγόμενο φρικολακοτάκι. Αυτά μόνο εσύ τα έχεις κάνει σπίτι σου. Έχεις εργοστάσιο βασανισμού ζώων. Εγώ. Άμα θα πέσει, άμα θα μπει η φιλοζωική σπίτι σου, θα σε κλείσει σόβια. Θα σου πω ότι στην Ελλάδα εσένα. Είσαι μεγάλο κάτω. Εγώ άμα πέσει στα φιλόζωο και έχω ζώο στο σπίτι μου. Το γατάκι. Το έχω στο σπίτι μου. Το γατάκι. Πάνω μου το έχεις, το έχεις για να το βασανίζεις. Τη γάτα μου, τη ζυζή μου, είσαι σοβαρό. Πώς την είπες? Ζυζή. Και τα δόμα μαχαιρώνει ο Μπούστης. Και με πατουσίζει τώρα. Τι γελάς, αφού με πατουσίζει, τι να πω. Κάθομαι πάνω και έρχεται και μου πατουσίζει την κοιλιά. Έρχεται έτσι απλά για να έρθει. Ήθελε κάτι. Σου κάνω και τίποτα, σου κάνει χάδια και δεν σε βλέπει κάτω στον καναπέ και λέει ας ανέβω. Ή είσαι ξαπλωμένος και εκεί και σου ανεβαίνει πάνω στην πλάτη. Εσύ γέρος, εμένα που ο σκύλος μου έρχεται μόνο όταν θέλει να φάει. Όχι, που έπεσα ρε φίλε. Έχει λάβα το φεγγάρι. Υποτίθεται. Οκ. Okay. Είχα πάει με την όπισθεν και έγινε αυτό. Τσεκάρετε το Only If. Είναι free στο Steam Puzzle Adventure Game. Εντάξει, νομίζω όμως χωνάς παίζει Puzzle Adventures. Δεν μπορούσα να βάλει μια μπαριέρα κάπου, έπρεπε να την έχει μόνο εδώ την μπαριέρα. Ευτυχώς που αυτοί που τους έχω σκοτώσει δεν ξαναβγαίνουν. Πάλι καλά. Εντάξει, δεν πειράζει, απλά μην πας πολύ πίσω. Εγώ πάντως όπως το βλέπω, μου αρέσει πολύ περισσότερο το level design σε αυτό το πόρταλ. Είναι έτσι ξεχωριστό, είναι πολύ πιο όμορφο από ό,τι είχαμε δει στα άλλα. Που απλά ήταν ένας πάγος, επειδή μου και προχώραγες και δεν είχε τίποτα εδώ. Δεν πειράζει, πάντα με το Venom βαράζει. Και μην ξεχάσεις και τις special ability που έχεις. Άμα... Α, ναι, με το έφρεση, ναι. Πολύ επιτυχημένο. Έχει μικρό cooldown, εντάξει. Ο Τζόνι λέει όλοι είμαστε φιλόζω γιατί έχουμε 300 στη Βουλή και να τα έχουμε κάθε μέρα. Και να πηγαίνανε κάθε μέρα στη Βουλή καλά θα ήταν, ναι. Έχεις και ένα challenge, βλέπω. Πήρες μπάντα σλάνα. Ζιζί από Ζιζί Τόπ, είσαι the classic rock and roll, παντλή, όχι, Ζιζί, απλά κάποτε είχα μια γάτα που την είχα ονομάσει έτσι πριν πολλά χρόνια και επειδή αυτή που έχω τώρα έχει τα ίδια χρώματα, λέω για να μην τις αλλάζω ονόματα, ας τις βαφτίσω όπως είχα βγάλει και την άλλη. Εν τω μεταξύ μπερδεύομαι από στον Destiny και όταν κάνω reload προσπαθώ να μην τρέχω μπροστά γιατί είναι bug αυτό στον Destiny, όταν κάνεις reload δεν πρέπει να τρέχεις, αλλιώς δεν σου κάνει reload, στο κόβει. Πού ήταν, ναι. Να προσπαθεί, να περπατάς. Πού ήταν ο Πούστης. Έλα. Εγώ δεν πρέπει να μάνω τόσο να αλλάξει. Α, κάντε το ρημάδι. Και παίρνει τη μαλακία το πιστόλι. Θέλει το revolver. Εντάξει, κάνει damage. Τώρα και έχει 6 σφαίρες όμως. Δεν είναι για μακριά. Ναι, αλλά κοίτα τι κάνει. Εντάξει, έχει 6 σφαίρες, ξαναλέω. Όχι ρε, 128 σφαίρες. Ναι, έχει 6 σφαίρες στο... Στο γεμιστήρα, τίποτα, δηλαδή για δύο εχθρούς. Και πριν μου είχε αδειάσει ο κολογεμιστήρας. Ναι, αλλά αυτό κάνει loot, τον που βρήκες. Έλα, μιλήσε. Ναι, τελειά. Α, οκ.
θέμα είναι εγώ ήμουν πολύ καμένο στο κοντέλα που ξέρει 800 τάλε ή κάτι που τα κάνω όλα. Ακόμα και τα πιφαζά που σου λέει χτύπα 150 πέτρε που σου πετάνε τα μπούλι μου. Α, είσαι ο τσαλεντζάκι. Καλά, το πιο κουλό είναι κάτι να ψάχνει τα που είχε πιο παλιά τα Sign of the Vault. Που ήταν σε κάτι σημεία στο περιβάλλον πραγματικά άκυρα και έπρεπε να μυρίσει τα νύχια σου. Δηλαδή ήταν. Κρυβόταν ένα πίσω από ένα πλοίο πίσω από κάτι πάγους και λες τώρα και δεν πήγαινε καν στην περιοχή αυτή. Δεν είχε κάτι άλλο. Και απλά προχώραγες και αν έκανες τον κόπο να πας πίσω από το πλοίο και να πηδεί, έβλεπες το Sign of the Vault. Εντάξει, πιστεύω αυτό είναι άμα έχεις τερματίσει το game και δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Να σου πω κάτι, δεν είναι αυτό. Είναι από τη στιγμή που κάνεις τα challenge και σου δίνει τα μπάντα tokens και βελτιώνεις το χαρακτήρα σου. Σου βάζει κίνητρο να το κάνεις. Άμα έχεις και τον χρόνο, βασικά είναι πόσο χρόνο θες να αφιερώσεις. Μα να σου πω κάτι, άμα είναι να μην έχεις χρόνο, μην το πάρεις τον κόντελα. Δεν το παίρνεις, πετάς τα λεφτά σου. Δηλαδή αυτό το game θέλει χρόνο. Πρέπει να είσαι ή άνεργος ή να μην έχεις σχολείο. Παίζουν πολλοί Έλληνες Borderlands, νομίζω. Ναι, για ευνόητους λόγους. Ναι. Κόλλα και λίγο στο Μάνο Χριστιανά. Κάτω λίγο κολλητήρι. Μπαμπάκο. Μπαμπάκο! Μάνο, αυτό που ήθελα να σχολιάσουμε που δεν το... δεν το είπαμε και στις δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Το παιχνίδι από τους δημιουργούς του Surgeon Simulator που παίζει μια φέτα ψωμί, το είδες. Ναι, το I am bread. Ναι. Βλακία. Συγνώμη, τι άλλη βλακία. Τι άλλο θα βγάλουν, δηλαδή. Α, εδώ είναι ο deadlift, αυτό είναι το boss, το οποίο το έχω βγάλει ήδη, αλλά ελπίζω να μου ξανα... πες να ξαναβγεί λογικά. Μην γίνει καμιά βλακία τώρα. Γιατί πόσο δύσκολο να βγάλεις είναι, ήταν δύσκολο, δεν τον έβγαλα εύκολα. Πώς γίνεται αυτό. Που να μη σώσει να ξαναεμφανιστεί. Να μη σώσει. Ναι, τώρα θα μου ξανάβγει το boss, πάλι καλά. Εντάξει, τον έβγαλα ρε παιδί μου με την τρίτη, αλλά μου σπάσε τα νεύρα. Οκ. Okay. Γεια σου και σε σένα, χαλούπο. Μια χαρέ μας, εδώ παίζουμε Borderlands The Pre-Sequel. Δεν ξέρω εσείς παιδιά αν το έχετε αγοράσει, να μας πείτε απόψεις, αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε. Δεν ξέρω, περιμένατε κάτι διαφορετικό, περιμένατε να υπάρχει λίγη κάποια ποικιλία. Δεν ξέρω τι είχε, τι απαιτήσει ο καθένας από την πόλη. Μπορώ να κάνω τραμπολίνο πάνω σε αυτά. Οχ! Oh. Γιατί πήγα πίσω! Τα χάσες όλα τώρα. Όχι! Okay. Έχει εκεί κρυφό σεντούκι όμως. Δεν έχει. Εκεί πέρα. Να το. Ναι, έχει εκεί. Έλα, δεν έχει και τίποτα. Θα κάνεις όλο τον κόπο να πας εκεί και θα έχει loot. Okay. Μάλλον πάω σωστά, για βάλει το χάρτη. Πάω σωστά, ναι, απλά. Ναι, απλά είμαι από εδώ. Απλά θέλω να πάω από εκεί, ναι. Okay. Απλά θα πάω από εδώ και. Και τώρα στην πόρτα κατευθείαν. Ωραία, μην πας πάλι εκεί και σε βάλει. Όχι, όχι. Μα και αυτοί βλάκες εκεί πέρα πρέπει να το βάλουν. Ναι, για να σου πας τα νεύρα, να το ξανακάνεις. Έτσι, για να κερδίζει το gameplay time, αλλά δύο λεπτά το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια πρόθεση. Ίσως θέλουν να γελάσουν όταν. Τα νεύρα των άλλων. Ωραία, είμαστε σωστό. Καλά είσαι. Απλά δεν είχα φτάσει εδώ, για κάποιο λόγο ξαναγύρισα πίσω. Το οποίο δεν έπρεπε να το κάνω. Και πόσους χαρακτήρες έχει αυτό, 4-5? 4. Νομίζω 5 μαζί με τον Βλάπτρα. Παίζει να έχει έναν άντρα, μια γυναίκα και δύο ρομπότ ή ένα ρομπότ. Και, όχι, δύο γυναίκες, έναν άντρα. Δύο γυναίκες, έναν άντρα. Όχι. Νομίζω δύο γυναίκες, δύο άντρες και ένα ρομπότ. Όχι, 4 χαρακτήρες θυμάμαι. Ναι, και εγώ 4 θυμάμαι βασικά. Τέλος πάντων, εντάξει, 4-5. Άρα έναν άντρα, δύο γυναίκες και ένα ρομπότ. Αυτό δεν είχα άλλη επιλογή, μόνο τον άντρα, αν θυμάσαι. Ναι, έχει 4, αυτό. Ποιο Borderlands είναι αυτό, είναι το Borderlands The Pre-Sequel, κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου, την προηγούμενη, όχι, κάτσε, περίμενε, ή τις 17. Τέλος πάντων, κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. 24 για... σήμερα, οπότε αποκλείεται. Ναι, σήμερα όντως, έχει κυκλοφορία, ας πούμε, 17, ναι. Τον Bayonetta 2. Για PlayStation 3, Xbox 360 και για PC. Και για Mac, εντάξει, ξέρω. Να παίξουν εκεί οι μακάδες, οι καημένοι. Είναι ξέρω, πηγάδι. Ναι, ενώ όσοι έχουν Linux, να μην παίξουν
Borderlands. Γιατί? Δεν είναι για Linux. Θα το βάλουν μωρέ, εντάξει τώρα, Steam εκεί κλασικά, γιατί εσύ έχεις Linux, θα μου πεις. Έβαλα σήμερα. Α, οκ. Για ποιο λόγο ακριβώς? Γιατί έτσι μας είπαν στη σχολή, εγώ τα απέφευγα τα Linux, αλλά μου είπα να βάλω, οπότε έβαλα Linux και... Για πώς είναι η εμπειρία? Εντάξει, το μισό λίγο. Έχει πιγκουινάκια, πάμε. Όχι, είναι η έκδοση Ubuntu, η οποία δεν έχει πιγκουινάκια. Άμα δεν έχει πιγκουινάκια, έχει αυλακιά. Έλα, μόλι. Εντάξει, είναι ωραίο. Μάλλον ψιλοκόλλησε λίγο το stream σε αυτή τη φάση. Το streaming. Εντάξει, όσο κράτησε, ναι. Ξεκόλλησε. Ναι, αυτό. Δεν έγινε και τίποτα. Κάποια στιγμή κόλλησε. Ναι. Λαλακία στο Twitch. Θες να κλείσει την κονσόλα τελείως για να μην μου καταλάβει. Είμαι στη μέση του. Του boss fight. Δεν κατάλαβα. Θα τελειώσω τον boss fight. Όχι, ας... πεθάνω. Δεν κατάλαβα online τίποτα έτσι. Αυτό με νοιάζει. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό. Χριστιαν, αυτό το θέλει να πει. Software Engineering και Games Design, παιδιά. Έτσι. Και μόνο που λες το τίτλο... Βάζω μηχανική μαλακού wear και... πώς είναι... Λογισμικού το software, πώς είναι τα βιβλία από χάλιβα. Ναι. Τα Steelbook. Ναι, ξέρεις. Το ξέρεις το ανέκδοτο με τον τέτοιο. Ποιον. Με τον... όχι τον Steve Jobs, τον Adam Bill Gates. You turn my software to hardware. Το κάμερα τον Bill Gates συγκοροϊδεύεται. Ναι, μωρέ, έχει κάνει τις φιλανθρωπίες ο άνθρωπος. Η φάση είναι ότι παίρνεις από το credit και τα πάντα, ακόμα και για τη φιάλη οξυγόνου σε αυτό το παιχνίδι. Στην αρχή δηλαδή σε ξεκινάει με μια φιάλη που τελειώνει σε 1,5 λεπτό, ξέρω εγώ. Εντάξει, λογικό. Και μετά παίρνεις από loot φιάλες από άλλους. Και... οι οποίες διαλύουν, να κάνει μια παύση, γιατί εγώ θέλω να δω λίγο το inventory και 5 λεπτά. Μπορεί να πατήσει ένα tab. Περίμενε. Εδώ, αν έχει αλλάξει κάτι. Συγκίνηση πάλι η ίδια. 3 δηλαδή. Badass rank. Το ίδιο σύστημα ακριβώς. Τα όπλα. Το ίδιο ακριβώς δηλαδή, δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα. Αρμέγουν την Αγελάδα. Αυτό που δεν έχω καταφέρει να δω είναι την οδήγηση στο Borderlands. Απλά δεν έχω οδηγήσει ακόμα οχηματάκι. Προς το πανό σου σκοτώνω ηλίθια δρακάκια τα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώς σε όποιο σημείο της πίστας και αν πάω. Καλά, και εγώ θέλω να δω την οδήγηση πώς είναι. Γιατί στα άλλα Borderlands έπαιζα με τον αδερφό μου μόνο και μόνο για την οδήγηση. Του λέγα, εσύ οδηγάς, εγώ ακολουθώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω αυτό το πράγμα. Και παίζαμε σπίτι. Έλα, ρε, δεν ήταν τόσο χάλια η οδήγηση. Μαύρο χάλι, τουλάχιστον εμένα δεν με βόλευε. Εντάξει, παίζότανε. Είχε τα physics μου σπάγαν τα νεύρα. Συγγνώμη, τώρα δεν είναι για physics να έχει για οδήγηση το game. Εντάξει, δεν είναι Grand Theft Auto. Ούτε Forza Motorsport. Α, μην πηδήξω από εκεί. Πήδα. Ή βασικά, ίσως και να υπάρχει δρόμος. Ναι, ρε, γιατί να μην υπάρχει δρόμος. Αφού σου έχει, κανονικά έχει. Αφού υπάρχει στο χάρτη. Δεν το λες για κανονικό δρόμο, δεν πηδάει ποιος και ποιος εδώ, αλλά τέλος πάντων. Πού είναι το δύσκολο να πηδήξει, σιγά το πράγμα. Ναι, λέω δεν είναι κανονικό δρόμο. Δηλαδή, εμείς οι τρεις δεν μπορούσαμε να πηδήξουμε, ας πούμε, από εδώ ως εδώ. Γιατί έχω μια χαρά, πηδά γάλα. Από εδώ ως εκεί. Αυτό όχι, το άλλο πριν. Ψηλά, εντάξει. Ξέρεις, η ζωή δεν έχει respawn. Μόνο τα games έχουν. Dalway Station. Άντε πλησίασε σιγά σιγά, τώρα όμως επειδή έχει πολλούς εξωσουσιαστεί να βγάλεις τα... Τι είναι, τα τέτοια μου. Βγάλ' τα τέτοια σου, μάλλον. Τους βοήθους. Βγάλ' τα. Τους βοήθους. Η special ability του βγάζει κάτι drums. Γιατί δεν το έχει βγάλει τόση ώρα που παίζουμε. Τα έχω βγάλει δύο φορές και δεν έχεις πάρει πρόφα τίποτα προφανώς, γιατί ζητάτε άλλα ή κοιτάτε στο chat. Όχι, κοιτάω το chat. Τι φορές τα έχω βγάλει. Αυτή είναι η δεύτερη φορά. Ναι, αυτή είναι η τρίτη. Τα είχα βγάλει και πιο πριν. Στο YouTube θα βάλω notification πάνω, ειδικά για τα παιδιά. Okay. Δεν αλλάζει κανένα όπλο, γιατί πραγματικά σε υποστηρίζει αυτό. Τι έχετε να πείτε για τις απαιτήσεις του YouTube? Δεν με ενδιαφέρει, με αυτό θα παίζω, έτσι για το σπίτι. Γιατί είσαι στις απαιτήσεις σου και εγώ. Το Unity στα PC. Χριστιανά, ξέρει που είναι developer. Χαρά είναι, παιδιά, το Unity. Να τα βάλετε με κανένα άλλο, με κανένα Unreal Engine. Να τα βάλουμε, τι να... Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Μάλλον η
για το Assassin's Creed, λέει. Πέτω. Α, ναι. Για να βλέπει ναι, ναι, ναι. Ναι. Πρέπει να πεις Assassin's Creed Unity γιατί υπάρχει γλώσσα προγραμματισμού. Αλλά προφανώς είναι ηλικιότητα της Ubisoft που το ονόμασε Assassin's Creed Unity. Θα μπορούσε να ονομάσει Assassin's Creed Unreal Engine, ας πούμε. Δηλαδή είναι εντελώς γελίο. Εντάξει, οκ. Για πες. Γιατί το Unity δεν... Ενότητα ρε φίλε. Για πες. Απλά έχω την εντύπωση που μας ρωτάει το παλικάρι γιατί έχουν ακουστεί πολλά τις τελευταίες μέρες ότι και καλά ενώ μπορεί να το βγάλει πιο καλά στα PC θα το βγάλει για να υπάρχουν ξέρεις, μια ομοιότητα με τις next gen εκδόσεις κάτι τέτοια πράγματα. Δεν το πήρα το είχα. Καλησπέρα και στο Mr. Dondondi. Γεια σου Μάρκο. Γενικά εντάξει τώρα τα... Μάρκο έχασες εδώ στην αρχή που έχω να δω Rage. Θα το δει στο YouTube. Θα το δει το βράδυ στις ειδήσεις που λέγει. Οι απαιτήσεις τέλος πάντων είναι μεγάλες, όχι μόνο εκεί αλλά και στο Call of Duty. Κολλήσαμε λίγο. Πάλι κολλήσαμε, θα ξεκολλήσουμε. Οπότε... Έλα ρε, δεν είχε πολύ το Advanced. Καλό σύστημα. Δεν είχε πολύ το Advanced. Ήθελε να... 8 GB είχε. Εντάξει, όλοι έχουν το κουτί. Δεν έχουν όλοι. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει. Δεν πειράζει. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει το τέτοιο το βίντεο όταν για να βάθμισε η PC. Ναι. Όταν σου έλεγα ακόμα λάκα να μην παίρνει το πιστολάκι, εσύ μου έλεγε πιστολάκι. Ναι. Βρες τώρα εχθρό με το πιστολάκι να πυροβολήσει. Α, τι ωραία. Με έχετε φάει και οι δύο ώρα, με έχετε ναι, ναι. Εμεί σε φάγαμε, σε γλωσσοφάγαμε. Γλωσσοφαγιά. Τόση ώρα σου λέω, αλλάξε όπλο. Επίση, όταν πηγαίνει ακριβώ παραδάκια, πρέπει να μου το λέτε για να κάνω και την κλήρωση. Προφανώ δεν υπάρχει ώρα αυτή τη στιγμή όταν παίζω φούλη και κάποιο παιχνίδι, αλλά εσά πρέπει να. Εντάξει, δεν έχει πάει παρά 10, είναι παρά 16 ακόμα. Ωραία. Έχουμε και χρόνο. Και είχαν βγει παντελή διάφορα άτομα και λέγανε στο βίντεο, α, γιατί μα ξέρετε για τόσο γιγκαμπάιτε, αν και δεν χρειάζονται και τι θα κάνετε. Ορίστε, παιδιά τώρα. Στην αναβάθμιση PC τόσα σχόλια λέγανε 16 GB. Λοιπόν, μάλλον να πούμε πώς θα συμμετάσχει ο κόσμος στη διαγωνισμό. Όχι, όταν θα πάει παρά 10. Όχι, δεν θα το πούμε. Το μυστικό εδώ είναι. Πώς ανεβαίνουμε πάνω, γιατί μου βγάζει ένα σημάδι να ανέβω. Για δες από εδώ. Πρέπει να έχει ασανσέρ. Απ' την άλλη, νομίζω είχε μια πόρτα. Όχι από εδώ, μαύρο. Η ζωή έχει μια πόρτα. Μια πόρτα πονηρή. Που λέει και το τραγούδι. Αυτό είναι για το οξυγόνο. Δεν έχει καμία σχέση. Πώς είναι από εδώ πάνω, από εδώ πάνω θα μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Ωραία, θα κάνεις τον κύκλο λογικά. Μήπως ανεβαίνεις πρώτα σε αυτό και μετά στο άλλο πάνω. Εκεί, ξέρω. Νομίζω ότι φτάνω εδώ. Ο, ναι, όχι, προφανώς. Κάπου κουτούλησε σε αόρατο αντικείμενο το οποίο υπάρχει μόνο στη φαντασία του developers, αλλά εδώ. Καλά, γενικά, μα είσαι πολύ κοντά, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Όχι, από την άλλη. Κάτσε να πάρω φόρο. Έχει τέτοιο πνάτο. Αν το λες από την άλλη, εννοείς από εδώ. Ναι, εννοώ από εκεί. Επίσης, μια καλή συμβουλή είναι να βάλεις το run στο auto. Πρέπει να την έχει, αν πατάς στο shift. Δεν θέλω, το θέλω manual, μου τους πάει αλλιώς. Καλά, ούτε εγώ μου το. Dota. Το game αυτό δεν παίζεται αλλιώς όμως. Ωραία, τώρα έφτασα. Πήρες κανένα όπλο από αυτά κάτω. Δεν του άρεσαν. Θέλω το πιστολάκι. Πιστολάκι, οπί. Τι τι να πάρω το 14 και το 18, αφού τα για level 1 είναι. Μα ναι, γι' αυτό είπα. Μα δεν πάει μόνο το damage, πάει και το πόσες σφαίρες είναι το καθένα. Άμα έχεις 6 σφαίρες μόνο για να βαρέσεις. Ωραία, ας δούμε λοιπόν τι είχα ήδη για να αντικαταστήσω αυτό το όπλο που το έχετε το fast window maker που φτιάχνει, σου κάνει γρήγορα χείλη. Ωπ, έχω revolver. Ναι, είδες τη βλακή είχα κάνει. Ωραία, τα άλλαξα. Και 33 με, πόσο έχει αυτό, 20, όχι. Λοιπόν, εντάξει. Και κοιτάς και τα άλλα, και τα accuracy και τα fire rate. Ναι, οκ. Άμα κοιτάς μόνο τον damage. Τι είναι αυτό το γκρινί. Πόσο, αυτό χωράει 8 σφαίρες. Ωραία, εντάξει, καλά. Όχι 8, όχι 6. Λοιπόν, τώρα. Find squad and kill him. Μου μυρίζει boss fight. Όχι, εντάξει, μπορεί να είναι κανένα μήνυμα. Ωii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 i
τρόμαξα, δηλαδή. Great Scott! That's Φάτο ένα ρε μάνα. Πάλι λαγκάραμε. Τα σπάει το Μπόρτριγκαν του μας λέει ο Μίστερ Τοντή, λατρεύω τα γραφικά του. Και εγώ γενικά τα σένσιλ γραφικά τα λατρεύω. Ξέρετε, λαγκάραμε. Ξελαγκάρουμε κάποια στιγμή. Ναι. Πριν από 5 δευτερόλεπτα λαγκάρες που άλλαζες τα όπλα σου. Είδες, επειδή δεν έπρεπε να τα αλλάξω.
Εντάξει, ξελαγκάραμε πάλι. Τα όπλα αυτά. Για να ξέρεις το παιχνίδι σε τα σκηνογραφικά και τα σπάει. Μη μου πεις The Walking Dead και όχι. The Wolf Among Us. Όχι. Α. Θα σου πω ένα game που το θάψανε πάρα πολύ, αλλά... Α, το Dark. Σοβαρά σου άρεσε. Γιατί δεν σου άρεσε. Εγώ δεν το έπαιξα, αλλά επειδή το θάψανε το έπαιξα. Γιατί τις κάνεις αυτές τις λαλακίες. Γιατί έχω και reviews, δεν είμαι σαν το κοσμέκι. Εντάξει, βγήκε το... Όχι αυτό το προηγούμενο Ιούλιο, έχεις 14 μήνες για να το παίξεις. Μπορείτε να κοιτάτε λίγο το streaming σας παρακαλώ. Πάρα πολύ, αν έχετε την ευγενή καλώς okay είναι. Ναι, είναι okay, αλλά όσο μιλάγατε δεν ήταν okay το streaming και τα χάλια του πρέπει να το ρυθμίσουμε. Άμα αλλάξουμε τον bitrate θα κλείσει και θα ανοίξει το streaming. Νομίζω ρυθμίζεται αυτό. Ναι, μισό λεπτό να κλείσω τα settings γιατί... Για δες. Μήπως δεν φταίει αυτό. The syncs frame rate. Όχι αν λέει. Α, το capt. Όχι, τι capt, θα το. Όχι. Ρίχνουν τα textures και γεια σας. Για να δούμε τώρα. Κάτι μου λέει ότι θα τη σπάσει τώρα, αλλά δεν πειράζει να είσαι κοντά. Οκ, εδώ ξεκολλήσαμε. Α, δούμε από εδώ και πέρα θα γίνει. Δεν πέτυχε τον άλλο. Ωπ, προσχέμισε πετάξει η grenade. Καλά μου, πάντως είναι πολύ σε. Ναι, μέχρι στιγμής όταν ξεγκολλήσει πείτε μου. Λοιπόν, πάντως παιδιά, εγώ όσο δεν έχετε παίξει τον Dark, σας το προτείνω, είναι σαν το Vampire The Masquerade and the Bloodlines. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, απλά έχει λίγο παραπάνω stealth στοιχείο. Εδώ κόλλησε πάλι. Είναι, δεν ξέρω, είναι η ώρα. Η ώρα του κολλήματος πάντα στα τελευταία λεπτά. Είναι και την άλλη φορά που το είδε The Evil Within, κόλλησε 10 λεπτά πριν το τέλος. Αυτό ήταν το μπορείς πολύ δύσκολο. Okay. Final request. I need you to find a guy here now. Δεν νομίζω ότι ήταν το μπορείς. Ξεκόλλησε. Μισό λεπτό να κλείσω και ό,τι άλλο υπάρχει περισσευούμενο. Σε πρώτη φάση Skype. Το Steam. Που τρέχει για κάποιο λόγο πάντα μονίμως. Ναι. Τι να βγάλω και τα σιωπηλή gaming λειτουργία στο antivirus. Okay. Τώρα, αν αλλάξω τον bitrate είμαι 1000% σίγουρος ότι θα κοπεί το streaming. Θα έλεγα να μην το ρισκάρουμε και όποιος είναι θα το δει στο YouTube. Ας πούμε από τώρα την κλήρωση και ας τη γράψουμε κιόλας γιατί κάπως μπορεί να... Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Ή κάποιος μας πιγκάρει ή κάποιος μας δουλεύει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό κάθε φορά. Να κάνεις streaming με VDSL και να έχει τέτοια καραγκιζίλια για το Twitch και το OBS και να είσαι το 2014 και να έχεις 8 πύρινο και 16 GB το λέω σε κάθε stream γιατί μπορώ να νομίζω ότι κάνουμε με μπρίκι live stream. Λοιπόν, ας πούμε για την κλήρωση και στέλνετε email στο users@gamer.gr, γράφετε τη γνώμη σας για το σημερινό live streaming και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα Football Manager 2015 Beta Key. Το είδατε παιδιά το Football Manager. Αυτό. Καιρός να το παίξει. Σήμερα καιρός ένας τυχερός από εσάς να το παίξει. Λοιπόν, και η κλήρωση θα γίνει 10 ακριβώς. Τώρα, οποιαδήποτε κολλήματα και αυτό δεν θα υπάρχουν στο YouTube όταν θα ανέβει η εκπομπή. Στο YouTube. Στο YouTube. Τώρα, call Nell a dick. Πώς θα τον σβρίσω. Α, και θα γίνει boss με ο Nell. Ναι. Call Nell a dick. Άμα τον πεις dick. Πώς θα τον πω όμως, δεν το θέλω. Άνοιξε το Kinect, πες το you are a dick. Το Kinect που δεν έχω. Λογικά πρέπει να τον βρεις πρώτα. Ο Νέλ δεν ήταν αυτός πάνω πριν που ήταν κοντά μου. Αφού σου είχε ένα σηματάκι εκεί για να πας, γιατί δεν πηγαίνεις. Πού είναι στο χάρτη σου εκεί. Τι ακριβώς είναι εκεί. Αυτός δεν είναι. Ναι, ναι, λένε. Ναι. Okay, oh, okay. You're a dick. Τόσο απλά. No.
κάποιο θέμα με τη λέξη. I am a pussy. Μας τρολάρει. I want to thank you for fulfilling Captain Thorson's last wishes. Head to the following coordinates. Αποστολέ. Collect reward. Collect. Whatever, εντάξει. Αρκετά, αρκετά. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό ήταν το Borderlands pre-sequel. Θα πρέπει να ρωτήσουμε οδηγίες στο forum για OBS settings, γιατί δεν παλεύεται αλλά κατάσταση. Πάντως από ό,τι βλέπουμε θα έχει και downloadable content. Όπως το είδαμε, οκ. Okay. Θα ξεκινήσει μετά. Αν και δεν έχουμε ανακοινώσει Season Pass, έχω την εντύπωση, αλλά θα πάει. Όπου να είναι, λογικά. Ο Μάρκος λέει: μην σταματήσουμε λίγο το stream, εμάς θέλει δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να το σταματήσουμε ούτως ή άλλως. Απλά ό,τι είναι θα ανέβει στο YouTube. Έτσι. Τώρα θα μας βλέπετε έτσι εδώ. Λοιπόν, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για τα επόμενα 7 λεπτάκια. Θα δούμε τα email σας. Θα διαβάζουμε τα email. Βάλει 4 γνώμες για Lord of the Fallen. Αν είμαστε τυχεροί και μας στείλουν κωδικό, θα γράψουμε και review. Ελπίζουμε. Για την ώρα. Χρειάστηκε να κάνουμε ειδική διαδικασία για να αποκτήσουμε κωδικό στο Lord of the Fallen. Τέλος πάντων. Έχεις γράψει το email μία στο chat, το έχει γράψει κανείς. Το έχω γράψει αρκετή ώρα πριν. Κάτσε να γράψουμε κι εμείς. Για πες μου. Users, παπά. Δεν είμαστε LinkedIn. Α, okay. Δεν είμαστε LinkedIn, οπότε πρέπει να το φτιάξουμε. Κάνουμε login από εδώ. Πώς είναι δυνατόν το streaming να συνεχίζει να κολλάει ενώ δεν τρέχουμε κάποιο video game. Μήπως έπαθε κάτι Ελλάς Online. Μήπως παθαίνει η Ελλάς Online κάτι όποτε έχουμε live streaming. Μήπως το κάνει επίτηδες η Ελλάς Online. Μήπως συνεργάζεται με κάποιους αντιπάλους. Κακούς. Ποιους κακούς. Εχθρούς. Δεν έχουμε εχθρούς, όλοι μας αγαπάνε μας. Ναι, μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ακριβώς. Λοιπόν. Anyway. Εμείς θα κλείσουμε εδώ για το YouTube. Θα κλείσει και θα ανοίξει πάλι το streaming. Θα πούμε ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και τα λέμε τη Δευτέρα. Για τους υπόλοιπους θα κλείσει και θα ανοίξει το streaming ξανά. Για αυτούς που θα δουν την εκπομπή στο YouTube έχει κλείσει από τώρα. Okay. Αυτό. Οπότε σε 10 δευτερόλεπτα επανερχόμαστε.